με συνοδεύει ο ένας και μοναδικός Ζαμάν Φου. Γεια σας, γεια σας. Και σήμερα αναφέρουμε ότι έχουμε, νομίζω, το μεγαλύτερο join rate, να το πω έτσι. Έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο Greek Gear Strife που έχουμε μέχρι σήμερα. Έχουμε 15 άτομα τα οποία παίζουν. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Yeah. Έχουμε exciting matches, έχουμε μπόλικα matches. Έχουμε και αρκετούς newcomers που παίζουν το παιχνίδι πρώτη φορά σε τουρνουά. Και είμαστε excited να δούμε πώς θα πάνε και αυτοί. Γιατί πάντα μας αρέσει να έχουμε νέα άτομα στο τέτοιο μας. Λοιπόν, Ζαμάν, εγώ να αρχίσουμε όπως είναι με τα matches μας. Ναι. Έτσι. Και το πρώτο match που έχουμε είναι εναντίον της αγαπημένης μας TO, της Hackathon και του Λεόντιου, που παίζει Axel. Ωραία. Αυτό είναι ένα match που έχουμε δει και άλλες φορές. Δεν νομίζω πως έχει λήξει ακόμα υπέρ του Λεόντιου κάποια στιγμή. Ναι, ισχύει. Ούτε εγώ έχω δει το Λεόντιο να κερδίζει την Γεωργία, εκτός αν έχουν παίξει μόνοι τους και έχουν κερδίσει μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Λεόντιος τώρα έχει βελτιωθεί αρκετά, οπότε μπορεί να προκαλέσει κάποια απειλή. Yes, yes, έχω παίξει εγώ με το Λεόντιο τις τελευταίες μέρες και έχω παρατηρήσει βελτίωση αρκετή από αυτό. Περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Έχει κάνει και ένα training session με τον boss, τον άλλον Axel main μας. Oh, ναι. Να είναι καλά το παλικάρι. Και έχουμε match. Το πρώτο match του Greek Gear. Καλή τύχη σε όλους. Καλή τύχη. Και ξεκινάμε. Δυναμικό σεξ για τη Γεωργία, λέει πως έκανε αυτό, αλλά δεν μασάει. Ωραίο anti-air εκεί, πολύ on point αυτή τη φορά. Η Γεωργία έχει αυτό. Όπα! Κάνω το μεγάλο. Έχει την κακή συνήθεια να κάνει πολλά jumps η Γεωργία. Οπότε, άμα τα κάνει κολλά το Λεόντιος, θα είναι πολύ, πολύ καλό γι' αυτό. Όπως τώρα. Ναι, όπως τώρα. Σωστά. Έχει την εμπειρία, πολύ καλό, React. Ωωω, και μεγάλο reversal. Στη μια εκεί πέρα ήταν μισή ζωή, μισή ζωή το πήρε. Αυτό μπορεί να είναι η ρίση, η γωνία, κατευθείαν. Ναι, ναι. Πάτησε κουμπί. Ram reversal, δεν είναι αστείο. Ram reversal, wall break, counter hit, τα πάντα. Αυτό το counter hit ειδικά πήρε ένα πέμπτο της ζωής. Απλό. Έτσι να μην είναι τίποτα. Φανταστικό wall burst εκεί όμως. Μπάρα, αν και η μπάρα εδώ πέρα, όχι να την κάνει. Ωoo! Ένα reverse. Αυτό θα μπλοκαριστεί, μάλλον. Ναι. Αλλά FD, οπότε το σπρώχνει. Τουλάχιστον είναι safe. Οπ. Ένα μεγάλο γάνο. Και ξανά είμαστε σε μία που θέλει να είναι ο Axel. Ουuu! Πολλά σελά στη γωνία με το anticipation θα πατήσει κάτι. Ναι. Το οποίο λειτουργήσε από ό,τι φαίνεται κιόλα. Λειτουργήσε. Το πρώτο game θα πάει στην Hackathon. Να δούμε αν ο Λεόντιος μπορεί να το γυρίσει. Μακάρι, μακάρι. Ου, anti-air 5K δεν ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό, καλό. Gold Best θα δούμε. Gold Best όμως ήταν πάρα πολύ. Από το... run-up Gold Best. Δεν βλέπω να γίνει staple αυτό τώρα πια. Όντως. Έχει πλάκα όταν δουλεύει, αλλά έχει πλάκα και όταν δεν δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει να το βλέπω. Το κακό όταν δεν δουλεύει όμως είναι ότι μετά είσαι στον αέρα ουσιαστικά χωρίς κανένα protection. One Vision δούλεψε! Απέτυχε το combo, αλλά δούλεψε το One Vision εκεί. Αααα, δυστυχώς δεν σκότωσε αυτό. Δεν σκότωσε, αλλά δεν πειράζει. Rain Water για να το πάρει. Ναι, περίμενε εκεί το charge από τη Ramlethal. Ο Λεόντιος, πολύ καλό. Counter hit δεν θα οδηγήσει σε κάτι, είναι ένα απλό trade εκεί. Περίπου even το παιχνίδι. Τώρα πάει στη γωνία με τη Ram, όπου εκεί στέλνει ουσιαστικά. Ναι, τώρα δούμε πώς θα ξεφύγει ο Λεόντιος. Υπομονή θέλει. Να το 5K, 5 frames. Και τώρα χωρίς σπαθιά. Α, τα πήρε πίσω όμως. Τα πήρε πίσω. Θα σπάσει ο τείχος. Είχε super εκεί πέρα. Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ damage και knockdown, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί και να σκότωνε. Μπορεί και να σκότωνε. Όχι, θα σκότωνε σίγουρα. Εντάξει. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, όπως και να έχει, δεν το έκανε. Ένα-ένα δεν πειράζει, όπως ναι, πήρε το round. Ναι. Οπότε δεν έχει σημασία αυτό. Πήγε run-up grab εκεί. Jumping to H. Jumping H μάλλον. Για land. Ου! Μεγάλο grab. Και το winter punk. Να. Κι άλλο ένα χαμένο gold breast. Κακή επιρροή σε αυτό. Και ένα καλό χειρό. Όχι. Το πήρε ρε ο Λεόντιος. Το πήρε. Έχουμε match. Ωραίο, ωραίο. Έχουμε ένα-ένα τώρα. Έχουμε derby.
Ναι, έχουμε. Θυμίζουμε τα games μας όλα μέχρι τα winners, losers και grand finals είναι best of 3. Best of 3. Best of 3, συγγνώμη. Best of 3, first to 2, όπως θες πες το. Αλλά αυτό είναι. Πολλά. Oh, γωνία με τη Ράμνα θα είναι μεγάλο counter hit. Το μίδι εκεί πέρα, crouching slash, πολύ δυνατό. Option. Το φάγει όμως. Το whiff του κόστησε πολύ. Ένα whiff σου κόστησε τουλάχιστον σε ήταν επίπονο. Το φέρω και μόνο που το βλέπω, δεν περίμενε το cancel εκεί στο special. Και έφυγε ένα winter match, όλα πολύ κοντά για τη RAM. Επικίνδυνη απόσταση, ναι. Ήταν σε slash range εκεί, ήταν πολύ ρίσκο. Yep. Και το οποίο δεν ήταν πολύ calculated γιατί το έφαγε κιόλας. Ναι, ναι. Long break του H. Rainwater. Α, όχι, απλό 5P. Ο Counter Hit έχει ακολουθήσει ένα καλό κόμπο. Έχει και super αν μπορεί. Δεν το κάνει, κρατάει το meter για κάτι άλλο. Full bar, το χρησιμοποιείς όμως το meter. Τώρα για παράδειγμα. No. Η αλήθεια είναι πως είναι σε μια κατάσταση που... Πάρα πολύ καλό best bait. Έχει όλο το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Ισχύει. Το οποίο το χρησιμοποιήσε κιόλας και πήρε το game για να προχωρήσει στον επόμενο γύρο. Αυτό το δεύτερο, το τρίτο μάλλον game τελείωσε πολύ πιο γρήγορα από τα προηγούμενα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο τις γυρίες, το πήγε πάρα πολύ καλά. Ήτανε wall break σε wall break με το annihilate pressure στις γυρίες. Γωνίες, οπότε no way to run away from RAM. Πλασπαθιά, blast frames, εκρήξεις, όλα τα καλά. Έχουμε δει τώρα είναι η σειρά σου. Yes it is. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και με ποιον παίζω για να πούμε να έρθει μέσα. Α, όχι, δεν είναι η σειρά μου. Α, ναι, σειρά μου είναι. Okay, on stream είναι η σειρά μου. Παίζω με... ένα newcomer, δεν έχω ξέρει το όνομα, λέγεται Casino. Casino. Οπότε. Casino, please να έρθει αν μπορεί στο room και να πάει στην player 2 μεριά, αν μπορεί. Ωραία, που σημαίνει θα βάλω εγώ Sky Super High. Ωραία. Θα στύψα κιόλα όλου. Ωραία. Δεν ξέρω τι παίζει κιόλα ο Casino. Δεν τον έχω ξαναδεί, οπότε θα είναι surprise match. Ναι, ναι. Θα είναι, ελπίζω, μια ενδιαφέρουσα έκπληξη για σένα. Ελπίζω να μην είναι μόνο πολύ ενδιαφέρουσα. Άτομο, μπορεί να δεις κανένα Happy Chaos έτσι στα ξαφνικά. Ω, ναι, σήμερα είναι και release Happy Chaos, 30 Νοεμβρίου. Ναι, ποιος τολμάει να πει day one. Ποιος τολμάει. Έχω έναν στο μυαλό μου, από ποιος. Ξέρει ποιος είναι. Έχω ένα στο μυαλό μου. Αν μπει όμως, respect. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Μου ήρθε κιόλας μήνυμα από τον Κασίνο εδώ πέρα. Παίζει από NA. Wow. NA, εγώ έχω ίντερνετ από χωριό, δεν ξέρω κατά πόσο πάει καλά αυτό. Τώρα θέλω να το δω ακόμη περισσότερο, να γελάσουμε πολύ. Άμα είναι 200 MS match. Rollback frames 6. Oh, so fuck. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν πειράζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πας full gorillas και βλέπεις τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε option select μετά το match όμως, να ξέρεις. Α, ο Quack είναι. Ο ποιος? Α, ο Quack. Ναι. Quackstorm. Ο φίλος μας είναι στον Καναδά, έχω την εντύπωση. Έχουμε ξαναπαίξει νομίζω τότε άμα είναι ο Quack, έτσι. Ναι. Έχουμε ξαναπαίξει. Έπαιζε πιο παλιά, πρέπει να έπαιζε, να θυμάμαι, Angie και Axel, οπότε... Quark τώρα παίζει Nago. Στο Spider. Οκ. Θα δούμε όσο πάει αυτό. Για να δούμε αν μπορεί να μπει κατά... Τα πάσα πιθανότητα θα είναι στο room σε λίγο. Μακάρι να πάει καλά και το μάτς, μακάρι να παιχθεί σωστά. Έχει σταθερό ίντερνετ, απλά θα το νιώσεις το lag, αλλά το ίντερνετ είναι σταθερό η σύνδεση δηλαδή. Μακάρι, γιατί η δικιά μου δεν είναι. Να λέμε όπως είναι τα πράγματα. Με 10... Πόσο λένε τρέχω.
0,8 upload speed, πού κολλάς. Ανάτος θα έρθει. Σιγά, είχαμε σιγά. Confirmation. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτός ήταν από τους τελευταίους entrants. Ναι, είχαμε ένα πρόβλημα, θυμάμαι, στο entry του, ναι, ήταν μια μικρή λεπτομέρεια γιατί τρέχουμε το τουρνουά με το Discord από το registration. Οπότε πρέπει να κάνουμε μερικά tweaks για να βάλουμε κάποιον αφού λήξει ο χρόνος και μετά. By the way, μπας και έχουμε καμιά ιδέα τι ώρα είναι στον Καναδά τώρα. Πόσο ώρες πίσω μας είναι. Ξέρεις τι, ο Καναδάς έχει και μερικές διαφορετικές time zone. Ναι, 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 ισχύει. Οπότε... Λοιπόν, εγώ πάω ο Τρέφεν και καλή μου τύχη. Yes, καλή σου τύχη. Για να δούμε λοιπόν τον Quack. Έχω παίξει με τον Quack, έχει σκαμπάζει μερικά πράγματα από Νάκο. Αλλά είναι από μακριά τώρα, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα παιχτεί το match. Αυτό είναι ένα challenge για το netcode του Strife. Ο Jay τυπικά παίζει το main χαρακτήρα του, May. Ο Jason Mays. Και ξεκινάει με το unbeatable crouching slash. Έφαγε το counter hit όμως, πήγε στην άλλη. Τώρα στον τοίχο, να δούμε αν θα φάει κανένα frame trap, όχι. Καλό jump εκεί πέρα, πέφυγε το command grab, αναγκάστηκε να κάνει burst. Ο Quack. Okay, ενδιαφέρον, Roman cancel. Δεν έπιασε το καμουρίο εκεί. Α, αυτό πρέπει να ήταν mid-seaput εκεί. Πήγε για το command grab προφανώς. Fully charged. Δεν έχει σημασία τώρα ό,τι και να γίνει. Αυτός ο γύρος είναι του Jay. Επειδή ο Quack έπεσε στο Blood Rage. Α, δεν είδε το βίντεο του Leffen ο Quack. Τίποτα δεν νικάει το Crash Heavy εκτός από κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο δεν θυμάμαι τώρα. Sorry. Το counter hit από το τρίτο streak. Πολύ risky το τρίτο streak του Slash. Counter hit σε counter hit. Ωραίο Red Roman Cancel, θα πάει σε ένα σχετικά damaging combo. Από εκεί που το πήρε, αναγκαστικά πέρασε εδώ. Full screen projectile, αλλά δεν είχε το blood meter για να το αντέξει, δυστυχώς. Ο Quack πατάει πάρα πολλά specials χωρίς πολύ σκέψη για το blood meter του. Να το burst εκεί πέρα και έκανε capitalize με ένα crouching heavy που δεν ήταν κακό damage. Και είναι στον τοίχο τώρα ο May. Ο Jay με μπερδεύεται, αλλά λέω counter hit εκεί. Αναγκάστηκε να κάψει τον burst. Να το πήγε για το stagger. Εκεί μπορεί, έχω την εντύπωση πως εκεί πήγε για το command grab. Τον έσωσε αυτό από το τελευταίο hit, αλλά δεν έχει ζωή να χάσει πλέον ο Quack. Τώρα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Να το ένα whiff move εκεί πέρα. Ήταν και ένα whiff move με πολύ μεγάλο recovery, το crouching heavy. Να το καλό, το 6P. Ένα ωραίο και απλό combo από το jab. Ωπα, δεν σεβάστηκε το pressure ο Jay. Και τώρα τον έβαλε στη γωνία, counter hit σε command grab. Θα πρέπει να φύγει το burst εδώ. Δεν πρόλαβε. Α, καλό το block εκεί, αλλά όχι το punish. Το trade αυτό δεν βοήθησε καθόλου βέβαια. Ο Quack θα φύγει στα losers. Ο Jay προχωράει.
Βλέπω τίση τον αστέρι από... Για το Powerline Gaming, γνωστό μην πλέον. Alright. Καλώς τον. Πώς σου φάνηκε η σύνδεση? Είχαμε γύρω στα 4 με 6 rollback frames σταθερά και 155 ms. Έχασα κάνα δύο εντάσεις επειδή ξέρω εγώ είχε λίγο ξέρεις, καθυστέρηση. Αποδεκτό. Ήτανε αποδεκτό. Δηλαδή έκανα δύο hit slash dolphins και δεν έβγαλα μετά ξέρεις, dash για command grab. Ωραία, αλλά εντάξει, ωραία. Δεν είναι τόσο άσχημο. Πρώτα απ' όλα και κυριότερα GG's των τέτοιων. Quack. GG's Quack. Ελπίζω να περάσεις καλά και στα losers. Ελπίζω να το ξαναδούμε αργότερα on stream, είναι νομίζω καλύτερο μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι. Να κάνει climb up the ranks. Λοιπόν, οπότε, συνεχίζοντας... Είναι σειρά μου τώρα. Είναι η σειρά σου, σωστά. Για πρώτη φορά θα σας δείξω Potemkin. Το Potemkin, στον οποίο τον δουλεύεις εδώ και αρκετές μέρες από ό,τι ξέρω, έτσι. Περίπου μια εβδομάδα τώρα. Ξεκινάω. Κάνετε όλοι spectate, είστε έτοιμοι? Yes, yes, είμαστε έτοιμοι. Καλή στοίχη. Κάνουμε. Ωραία, και έχουμε μάτς τώρα. Η πρώτη εμφάνιση, η debut εμφάνιση του POT, του Zaman. Εναντίον του Volcanic Viper, ζηταχή, με τον Soul του. Έχω ξαναπαίξει με τα δύο παιδιά. Και αρχίζει ένα πολύ κλασικό για τον ζηταχή opening με το 6H του. Αλλά εδώ πέρα, καλό reverse το κάνω αυτό. Και εδώ είναι ο κίνδυνος με τον Potemkin. Potemkin Buster, όταν μπει στη γωνία, δύσκολα βγαίνεις από εκεί πέρα. Συνήθως θα σπάσει κάτι. Potemkin Buster, 2D, Garuda Impact, όλα αυτά είναι πολύ κίνδυνα. Και όταν βγαίνει το Giganter, σχεδόν όλοι μοιραζόμαστε ένα Brain Cell. Jump over it. Πάρα πολύ ωραία το πήρε εδώ πέρα ο Zaman με το Jump over. Έχασε δίχως το 6P, αλλά μπόρεσε να πάρει ένα Megafisto. Και έπιασε το backdash με close slash. Και αυτό λογικά θα οδηγήσει σε ένα mix-up εδώ. Εξαιρετικό 6P. Όπου δεν έκανε τίποτα. Και δεν μπλόκαρε και το burst mental αυτό. Περίμενε ότι δεν έκανε τίποτα, να έγινε κάτι εκεί πέρα τουλάχιστον. Με jumping γενναίο δεν το έκανε block ο Zaman. 2D μεγάλο. Στη γωνία τώρα βέβαια και φαίνεται να μην μπορεί να βγει. Jump over the Garuda. Πάρα πολύ καλό το 5P του Potemkin. Πιάνει aerial approaches. Πάρα πολύ καλό. Και βλέπουμε neutral εδώ πέρα. Πάρα πολύ μεγάλο το 2H, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ήταν πολύ ψηλά, ποιος ξέρει. Δεν... Έκανε καλά. Η reverse από Potemkin Buster. You love to see it. You love to see it. Ωραία, πρώτος γύρος ο Zaman. Αρκετά να μην κάνει και με τον Potemkin του. Slider χάρη για να αρχίσουμε κατευθείαν. Δεν έκανε και τα κοντά το Hammerfall για να φτάσει close last range. Και τι ήταν δημιουργήσει εκεί πέρα με δύο Mega Fists back. Και βλέπουμε το ζηταχή να πλησιάζει πολύ από τον αέρα εδώ πέρα. Γενικά κάνει πολύ air dash in και out. Θα φάει ένα punish κάπου κάπου όμως, εντάξει. Potemkin Buster. Και πίεση! Δυστυχώς δεν μπλόκαρε το best. Εδώ με far slash πίεση τον Soul. Αλλά FD τον διώχνει μακριά. Hit extend. Hit knuckle μάλλον. Whiffed το 3 frame του 5k. Αλλά εντάξει, βγήκε έξω πάλι. Whiff mega fist δυστυχώς για... Με κάποιο anti εκεί πέρα. Αυτό πάει στον τοίχο. Και super. Είχε full bar, δεν χρησιμοποιήσει το super του. Γιατί. Πόπο. Και έκανε cemetery. Τι πάει για κανένα air grab. Πολύ cheesy strategy. Δεν νομίζω πως ήταν πολύ legit. Alright. Ξανά από το γύρο στο Zaman. Με αρκετά convincing η εμφάνισή του μέχρι τώρα με τον Potemkin του. Pogo stick strategy ο ZH. Mega fist over the 6S. Πολλά jumps. Counter hit vortex όμως. Δεν το άλλαξε μεριά και δεν μπορούσε να συνεχίσει το combo του. Όπα, πολλά volcanic vibes βγήκαν εκεί πέρα. Όπα. Κάτι είδε aerial ο Zaman και έβγαλε ένα 6P preemptively. Αλλά δεν μπορέσε να το κάνει τίποτα. Αυτό το θα τον έριξε. Είχε burst. Το χρησιμοποίησε καλά για να τον διώξει. Να μην έχει mix από εκεί πέρα. Bandit Bringer έφυγε πίσω όμως με τον Bandit Bringer, ακόμα και αν είχε plus frames.
Vortex έφυγε. Backdash. Αυτό δεν μπορεί να κάνει backdash εκεί πέρα. Το fastest Pokémon είναι πάρα πολύ heavy. 5H που δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ένα drop combo δυστυχώ. Ζηταχή. Ξανά backdash μετά από το Bunnybringer. Αυτό μπορεί να είναι το τέλος. Oh, count hit Garuda. Εκεί μετά δεν ξεφεύγεις. Εντάξει. Εκεί μετά από τέρμικ έχει ό,τι θέλει να κάνει. Μπράβο στον Ζάμαν. Clean 2-0. Και ελπίζουμε να το ξαναδούμε το ζηταχή αργότερα. We are back. Alright. Good show. Good show. Well done. Ναι. Έκανες deal αρκετά καλά με τα jump-ins που έκανε. Ναι. Ναι, ήταν πολύ, πολύ aggressive, χωρίς... Δεν είχε respect για μερικά από τα δύσκολα πράγματα που έχει ο Potemkin. Yep, yep. Είδαμε πολλά backdash τα οποία έπιασε κιόλας, backdashes. Ναι. Και είδαμε και πολλά approaches από air dashes, δηλαδή air dash in, air dash out συνέχεια. Ναι. Pogo stick strategy, όπως το είπα. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας μετά. Το κάθε matchup θέλει το δικό του approach, παρόλο που ο κάθε χαρακτήρας έχει game plan. Δικό του. Είναι μερικοί χαρακτήρες όπως π.χ. ο Axel που το game plan σου απέναντί του πρέπει να αλλάξει ριζικά άμα θέλεις να κερδίσεις. Yep. Οπότε επόμενο game. Options. Λοιπόν, το round 1 τελείωσε. Οπότε το επόμενο round 2 αρχίζει. Και αρχίζει πάλι δυναμικά με τον Delito και εμένα. Ωραία. Ωραία, θα δούμε δηλαδή Delito λιγομίλια. Delito historically στα τουρνά μέχρι τώρα είμαστε 2-1. Τελευταία φορά με κέρδισε. Ναι. Και έχουμε παίξει και μερικά μάτια τελευταία μεταξύ μας. Και έχω να πω ότι και εκεί με κέρδισε τον τελευταίο καιρό. Delito έχει εμπειρία. Έχει το πάνω χέρι του. Ο Delito μου έχει πει ότι το Strive είναι το μόνο παιχνίδι fighting game το οποίο έχει ασχοληθεί πιο πολύ. Δηλαδή μου λέει έχει ασχοληθεί με το DBZ ξέρω εγώ, 50 ώρες κάτι δεν μου έχει πει. Οπότε μπορεί να μην είναι εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι απλά γενικά καλός ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να έχεις εμπειρία άμα είσαι καλός, άμα είσαι talented player, να το πω έτσι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή τη φορά εναντίον σου. Βεβαίως, ναι. Και εγώ έχω αγωνία εδώ πώς θα πάει, διότι μίλη είναι από τα μάτσα στο οποίο δεν μου αρέσει να παίζω. Γενικά mix-ups πολλά δεν είναι... Όλο μαντεύω λάθος εγώ. Για να δούμε, Jay, σε πιστεύουμε. Block high και εγώ κάνω block low. Thank you very much, ευχαριστώ που έχεις εμπιστοσύνη. Το vote of confidence σου με γεμίζει με for a lack of a better word, confidence. Yay. Okay, όπου να είναι θα έρθει ο Delito, γιατί γίνεται, ούπα, ο παλάτος που μπήκε. Θα παίξουμε, huh? You wanna go? Όχι, κάτσε. Wanna throw some hands? Δεν είμαστε και σε bracket μαζί, να είχαμε πάλι άλλο ένα μάτσο που, όπως το λένε, commentators παίζουν μεταξύ τους. Ναι. Λοιπόν. Εποχές αυτές που ψάχναμε να βρούμε κάποιον να κάνει commentate και φωνάζαμε εσένα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Για να ρίξω μια ματιά στο bracket, να δω πώς πάει ο Αστέρης. Καλά, ο Αστέρης κέρδισε την Γεωργία. Κλασικό. Για να δούμε, ο Boss Cypher με τελεπόρνο, ορίστε ένα game που θα δούμε οπωσδήποτε. Θα το δούμε κιόλας έτσι, ναι, το δούμε. Είναι στη λίστα αυτό, πρέπει να το δούμε, Μετά από εμάς είναι. Ο τελεπόρνο είναι ένας από τους strivers που μάλλον είναι περισσότερο του Exard παίχτης, έχει παίξει αρκετό Exard. Yes, είχε κερδίσει και το τελευταίο Salty Gear, αν θυμάσαι καλά. Yes. Άσου τελείτος. Νάτος. Ήρθε ο πρωταθλητής. Λοιπόν, οπότε εγώ ξαναπάω τον Defen. Καλή μου τύχη. Πραγματικά τώρα και see you later. Πάμε να δούμε. Ό,τι είναι αυτό το Delito με... Με Giovanna. Για δες. Άφησε λίγο στην άκρη τη Μίλια. Θυσίασε το εξωφρενικό OK για plus frames όλη του τη ζωή. Μπορεί να ήταν και καλό trade. Ουχου, counter hit.
Το country hit του jumping dash. Το jumping dash αυτό χτυπάει δύο φορές. Νομίζω είναι παρόμοιο με το jumping dash της jam. Της jam. Yes. Οκ. Trade υπέρ του delete ήταν αυτό. Έχει αυτή τη στιγμή το health advantage. Έχει και το meter τώρα, παίρνει λίγο defense bonus από αυτό. Βοηθάει αρκετά. Ου, και ενδιαφέρον PRC εκεί πέρα, το interaction όμως δεν έγινε. Πέφτει από την άλλη. Η aerial κίνηση, κύριε, είναι πολύ safe. Είναι πολύ safe αυτή η super. Δεν υπάρχει πάνεση. Counter hit, αλλά όχι πολύ μεγάλο κόμπο από εκείνο το counter hit στο close-ass. Εννοείται πως ο Jay πιάνει όσο μπορεί τον αέρα με το jump heavy. Αυτό είναι 50 meter για το τίποτα. Για να αλλάξει μάλλον πλευρά. Δεν είναι και άσχημα αυτό. Θα πάρει το round όμως. Όχι άσχημα. Oh no, whiff grab, το κλασικό backdash που κάνει ο Jay για το OK. Έχει τη συνήθεια κάνει backdash, κάνει charge στον dash εκεί πέρα. Οκ, πήγε για το cross up, δεν δούλεψε. Αλλά είναι στη γωνία. Ήταν πολύ aware ο Jay όμως. Δεν το έφαγε. Αυτή τη φορά θα πετύχει και θα κάνει αξιοσέβαστο damage, αλλά το reversal θα πάρει το game. Reversal orca, πολύ δύναμη. Πού θα πάει το επόμενο game? Το Tsugeki σε το Tsugeki, παιδιά. Okay, 6P counter. Απλά μένει στη γωνία όμως, δεν παίρνει τίποτα από αυτό παραπέρα. Σολ Πουέντε εκεί πέρα στον αέρα. Πήρε λίγο μια ανάσα που τη χρειάζεται να τελείτω. Που jumping heavy. Αυτό είναι... Απλά δεν είναι κάτι που απλά κάνεις challenger του air. Ωραίο jump dust. Έμεινε πολύ λίγο health τώρα με ο Delito. Ένα καλό gatling στη γωνία, πήγε για άλλη μια φορά dust και δεν δούλεψε. Ωραία, τα δελφινάκια σπρώχνουνε. Θα δούμε ένα καλούσικο combo από αυτό το counter hit. Counter hit 6P. Στη γωνία παραμένεις, 6P από το J, πολύ καλό εκεί πέρα στο Sol Puente, στο όχι, πώς το λένε αυτή την κίνηση, δεν θυμάμαι. Το Sol Puente είναι το Shoryuken. Air grab, πολύ καλό awareness από τον J. Sol Nascent, ναι. Αυτό το πέρυσι όμως. Πολύ unfortunate. Το cross up του jump heavy σε 3K. 2 games λοιπόν για τον Jay με τη May. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πατσα κατά λάθος rematch από το, θα λένε, τα jitters, να το πω έτσι. Δεν πειράζει, πες το να πατήσει fail. Ναι, το άκουσα, GG's, ομαδικά, ήμουνα στο τρομάτσι μου λίγο αγχωμένος. Ναι. Πρέπει να το παραδεχτώ, δεν ξέρω αν φάνηκε. Βλέπω πως ο Delito δεν έχει full command της Giovanna ακόμα. Είναι περίπου όπως εγώ με τον Πότε, έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε, να το σιδερώσουμε. Θα σου πω τη γνώμη μου τώρα, επειδή έχω παίξει και με τον Delito, όπου δόξα και ένα GG's κιόλας.
Είχα παίξει τον Τελίτο με την Τζοβάνα του. Θέλει να αλλάξει αυτό, θέλει να αλλάξει από Μίλια, θέλει να πάει Τζοβάνα. Νομίζω πως έχει ακόμα ένα tendency να κάνει πολλά jumps, όπως έκανε με τη Μίλια. Δηλαδή έκανε και πριν, έκανε όπως τώρα είδες, πολλά dash jumps και έρχονταν πάνω μου. Κάτι το οποίο το κάνεις πιο πολύ με τη Μίλια, να το πω έτσι, λόγω του superior area mobility. Εγώ παίζω με τον Gold Burster τώρα, οπότε πρέπει να φύγω από εδώ. Το GB, okay. Έχω την εντύπωση πως θα πάρει Giovanna και αυτός αντί να πάρει Ζάτο. Να πάρει Ζάτο. Ναι. Λόγω του Potemkin. Δεν ξέρω, μπορεί. Okay, μπορεί. Βλέπουμε. Έχω αυτό το προαίσθημα. Δεν μου το είπε κανείς, απλά το προβλέπω. Okay. Έλεγε κάτι περίεργα πράγματα κιόλας. Πού είναι όμως, πρέπει να το βρω. Anyway, φεύγω από το room και επιστρέφω σύντομα. Έγινε. Ωραία, αφού έφυγε και το room του Ζάμαν, αφού έχουμε περισσότερο χώρο, αλλά να πω κιόλας ότι στο καλό είναι στο room του stream που έχουμε εδώ πέρα, άμα δεν έχετε match on stream, καλύτερα να μην είστε, ή ξέρω εγώ, match on stream next, να μην είστε μέσα, για να μην έχουμε τόσο πολύ κόσμο εδώ πέρα μέσα. Either way. Το GB νομίζω μέχρι τώρα δεν έχουμε δει σε on stream. Ή δεν το δούμε κιόλας. Α, δεν το δούμε κιόλας. Θα δούμε τώρα το match του boss εναντίον του τελεπορνό. Το θα δούμε τώρα, Ναι, λογικά αυτό θα έχουμε τώρα. Σίγουρα, οπότε έχουμε Axel εναντίον Μίλια gameplay. Όποτε είστε έτοιμοι, παιδες, μπορείτε να ξεκινήσετε. Και να είναι κάτι να σου το πω άμα είναι. Πώς και... Ωραία. Ωραία! Και έχουμε μάθει τώρα. Ο boss, ο νικητής του τελευταίου γκρίκη που κάναμε, του νούμερο 6, που honestly ήταν λίγο παράξενο τέτοιο. Και ο τελεπόλωνος όπου παίζει πιο πολύ Exard, αλλά nevertheless είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, παίζει πάρα πολύ καλή μίλια και είναι real contender για να ήθελο παιχνίδι. Ακόμα και δεν παίζει τόσο, είναι skilled, οπότε περιμένουμε πολλά πράγματα αυτόν. Boss όμως δεν πάει πίσω με τον Axel, έχει ένα καλό χάρισμα να μπορεί να σταματάει approaches και να κάνει lockdown πράγματα. Είναι θετικά παρατηρητικός όταν προκληθά. Και η Μίλια έχει πολλά error approaches, οπότε θέλω να δω πώς θα πάει εν τέλει αυτό το match. Ωραία, jumps βλέπουμε και τους δύο, αρχίσουν πολύ aerial και ένα blue burst από τον boss, ο οποίος είναι γνωστός να κάνει πολλά gold bursts, όποτε έχει την ευκαιρία. Whiff grabs η γωνία. Οπότε τώρα συνεχίζουμε με mix-up στη Μίλια και αυτό θα πονέσει πάρα πολύ, μπορεί να πάει στο... blocker όμως το double overhead. Good for him. Jumping H τώρα όμως. Και δημιουργεί λίγο χώρο. Αυτό, αν και δεν είναι 100% καλύτερο σημείο, η γωνία για τον Axel, έχει απόσυση, το θέλει αυτό κυρίως. Instant overhead, Bad Moon, πάρα πολύ καλό. Και πήγε την άλλη πλευρά, αλλά δεν έκανε κανένα overhead ή κανένα low. Αυτό όμως ήταν πάρα πολύ ισχυρό χτύπημα εδώ πέρα. YRC, σε απάντηση όμως έκανε ένα best, για να μην χρειαστεί να υπάρξει. Oh, Turbo Force Grab! Turbo Force μπορεί να κάνει cancel πάρα πολλά πράγματα για τη Μίλια. Και να δώσει πολλές ευκαιρίες open up το offense όταν φτάσει στο πάτωμα. Βλέπουμε πολύ jumping από τον τελεπόρνο στον αέρα. Χρησιμοποιείται αυτό το double jump γερά μαζί με το double overdash, το double air dash. Να και ένα overhead, το οποίο το αφεντικός το έφαγε. Είναι neutral on hit. Οπότε αν δεν πατήσεις κάτι πολύ γερό μετά, δεν το counter hit. Αλλά είσαι ξανά σε neutral. Μπλοκαρισμένα πράγματα. Δεν βλέπουμε την ευκαιρία ο boss να αρχίσει Rensen circles, loops, ξέρω εγώ. Να, όπως τώρα εδώ πέρα, που είναι στη γωνία. Δεν έχει, δεν έχει πολλές ευκαιρίες για να αρχίσει το όλο του game plan. Διπλό turbo fall! Αυτό είναι ο τείχος. Mirage, super! Wow! Πάρα πολύ καλό. Extra range για να χτυπήσει, super. Knockdown τώρα. Πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό όμως το φάει. Λογικά. Yup.
Άξελ στη γωνία με μπάρα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πάει πει αρχή. Μετά ο 6K Wift περιμένει κάποιο jumping approach πάλι. Βλέπουμε τον boss να τρέχει κάτω από τα jumps του τηλεπώνου. Δηλαδή να κάνει jump ο Emilia και να φεύγει ο Άξελ τρέχοντας από την άλλη μεριά τελείως. Ου, άλλο ένα μεγάλο burst για να αποφύγει την πίεση. Πάρα πολύ μεγάλο 2S. Πάρα πολύ καλό αυτό. Στη γωνία, εκεί που θέλει. Ρένσερ, 6K, σταματάει τα approaches, δεν κάνει jump μετά από αυτά. Πάρα πολύ καλό. Jump back, slash. Τρελό neutral tool. Οπ. Ω, το Rose! Πάρα πολύ καλό. Πετύχει με το φτερό στον αέρα. Αυτό θα πονέσει εδώ πέρα λογικά. Με PRC, θα σπάσει τείχος λογικά. Ω, θα κάνει! Σκότωσε κιόλας! Wow! Αυτό πρέπει να ήταν slash circle κιόλας. Οπότε το πρώτο game πάει στον τηλεπόρνο. Πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ένα κλασικό keep out από τον Axel. Jumping back S, 6K. Ooh, whiff 2S. Δεν είχα την ευκαιρία του όμως ο τηλεπόρνος να μπει μέσα για whiff punish. Air 2L. Α, ένα gold burst. Τα αγαπημένα του boss. Και κάποιου άλλου συγκεκριμένου παίκτης μας. Για την ώρα θα μην εκκρανόμαστος. Θα πούμε στον αέρα μετά το time stop, by the way, για να μην τα χάνουμε αυτά. Ω! Βλέπουμε εδώ να χορεύει λίγο στον αέρα. Ω! Έπεσε μέσα με jumping edge, πάρα πολύ καλό! Αυτό θα αρχίσει το pressure τώρα. Ου, ένα FD δεν διαλέξει σωστά όμως, δεν μπορείς να κάνεις σωστά choice εκεί. Άλλο μεγάλο counter hit, σε super, αυτό σκοτώσει. Πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ καλό sequence. Ένα wrong guess, δύο wrong guesses να κάνει με την Emilia. Μετά τρένο φεύγει. 6P να σταματήσει το 5P του Axel. Oh, Whiff 6K! Το jump το είδε, αλλά δεν μπορείς να σταματήσει. Oh, run in. Okay. Run in 5K to this rainwater. Είναι blast το rainwater αρκετά και disjointed, οπότε δύσκολο να κάνεις challenge. Θέλει να κάνεις jump πριν αρχίσει. Α, τώρα στη γωνία ο boss. Αυτό το grab τώρα θα αρχίσει με μεγάλη πίεση. YRC blocked. Punishable. On block, πάρα πολύ αυτό. Yup, κολλάει στον τοίχο με super. Δεν θα τα αφήσει το να πάει η στράφη. Knockdown με πάρα πολύ λίγο health ο boss. Blue Burst, τελευταίες πνοές του εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν μπορέσει να το πάρει. Πάρα πολύ δυναμική επιστροφή στο strive ο τηλεπόρνος. Ακόμα και αν πριν μερικές ώρες έπαιζε Exard, βλέπουμε τον τηλεπόρνο να γυρνάει και να έχει πάρα πολύ convincing showing στο strive. Που με κάνεις πάρα πολύ καλός παίκτης. Οπότε ο boss τώρα θα δυστυχώς θα πέσει στα losers brackets. Και με αυτά τελειώνουν τα winners round 2, λογικά, έτσι. Οπότε πρέπει να είναι η σειρά μου να παίξω με τον Αστέρι, κατά πάσα πιθανότητα. Θέλω να δω να έρθει και ο Ζαβανφού, άμα γίνεται, για να μην έχουμε ένα match στη Μούγκα. Ωραία, ο οποίος τελείωσε το μάτσο με τον GB, οπότε είναι έτοιμος να έρθει όπου να είναι. Εν τω μεταξύ, στα losers brackets... εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο έχω προχωρήσει δυστυχώς αυτά. Στο bracket δεν βλέπω κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό. Αλλά όσο να είναι... θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Ο Αστέρης, να το πω κιόλας, στο επόμενο match που θα δείξουμε on stream είναι ο 5 in a row winner. Γύρισες, καλώς όρισες. Πώς πήγε το match σου? Όχι καλά. Όχι καλά, ε. Τι έπαιξε ο GB? Τι έπαιξε ο GB αυτή τη φορά? Giovanna. Giovanna, ε. Οκ. Μεγάλο τέτοιο, σου λένε. Upset. Λοιπόν, εγώ παίζω τον Αστέρη τώρα, ο πολύ ξέρω με τι σημαίνει αυτό. Ναι, για να δούμε. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, Αστέρης. Ο τσάμπ μας. Ο ex-τσάμπ, γιατί τώρα ο τσάμπ είναι ο boss. Δυστυχώς βρίσκεται στο τέτοιο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κάτσε να πάω κι εγώ την τεχνή με τον εαυτό μου τώρα και... Περίμενε. Πρέπει να κάνω join για να σας δω. Okay. Κάνε join από τις έτοιμες. Έτοιμος. Συγγνώμη. Yes. Είμαι λίγο stressed αν δεν φαίνεται. Θέλω να...
Ναι, do not worry. Όλα θα πάνε καλά. Αν μη τι άλλο, θα τελειώσει γρήγορα. Γι' αυτό είμαι στρες, δεν θέλω να τελειώσει γρήγορα. Ελπίζω να μην φανεί στο match μου αυτό. Είσαι έτοιμος? Όχι, ακόμα κάνω community και τον server, δεν θέλει. Oh, wow, ok. Δεν θέλει. Για πες μου λοιπόν τότε, έχεις παίξει καθόλου τελευταίες με τον Αστέρι? Έχω παίξει με τον Αστέρι, ναι, τελευταία πήγαμε κάπου στη Θεσσαλονίκη, κάναμε ένα offline. Α, ωραία. Παιχνιδάκι. Καλά, είναι ο Αστέρις, του ξέρεις. Είναι ο Αστέρις, όπως ξέρω. Ναι. Οχ, οχ, για να δούμε πού θα πάει, έχω ήδη αγχωθεί. Ναι, όπου να είναι, έρχομαι στο room, σιγά σιγά. Βεβαίως. Για να δούμε κιόλας, ο νικητής αυτού του μάτς θα πάει στα κατευθείαν semi-finals, ε. Μάλιστα, οπότε semi-finals δεν είναι no joke. Από κάτω bracket είναι ο τηλεπόρνο με τον... ο τηλεπόρνο πήρε το match που έχασε εσύ που έγινε on stream με τον boss. Α, ωραία, ήταν καλό match. Είχαμε ναι, fun. Ήταν αρκετά καλό match, ήταν αρκετά καλό match, έπρεπε να πω. Ωραία, μας αρέσει το θέμα. Είδαμε πολύ dancing στον αέρα από τον τηλεπόρνο. Λοιπόν, κάνω spectate, είμαι έτοιμος, μπορείτε είσαι να έτοιμος. Ξεκινήσετε. Ναι. Ωραία, κάνω τον εαυτό μου defend και καλή μου τύχη. Ok, let's go. Οκ, okay, πάμε, ο Αστέρης παίρνει Kai. Έχει Kai, έχει και Nago ο Αστέρης. Αυτό το counter hit πήγε λίγο πιο κοντά από όσο θα έπρεπε στην άγκυρα. Ωραία, shock state. Το jumping edge δεν έχει κανένα ενδιαφέρον βέβαια γι' αυτό. Οκ. Stand hyper PRC σε ένα μικρό combo μέχρι την άλλη άκρη της οθόνης. Πολύ καλό. Ωραία, το πέρσι να το κρατήσει στη γωνία. Καλό air to air. Ωχ, air combos. Οκ, κλασικό. 6P σε direct lock. Οκ. Ωραία, ξεκινήσαμε. Την πίεση με τα δελφίνια, Jay. Τώρα όμως που το projector του Kai είναι λίγο καλύτερο, το πατάει ο Αστέρης, το χρησιμοποιεί. Να το αυτό ήταν το 6K εκεί πέρα, ήταν plus, το σεβάστηκε ο Jay αυτή τη φορά. Να το pressure string πήγε από την άλλη με το δελφίνι, περίμενε μάλλον ένα jump. Οκ, το jumping heavy. Από Kai, άλλο ένα πολύ καλό κουμπί, παντού, απλά. Απλά όταν είναι στον αέρο, Kai πρέπει να το έχεις αυτό πάντα στο νου σου. Εδώ Kai μπορεί να πετάξει και projectile στον αέρα, άλλο ένα πλεονέκτημα που έχει. Που blocked το burst εκεί πέρα, έγινε baited πολύ άσχημα. Πρώτο game λοιπόν. Πρώτο game θα πάει στον Αστέρι. Ήταν λίγο scrambly victory εκεί πέρα. Πιστεύω πως υπάρχει ελπίδα για τον Jay να το γυρίσει. PSE με τα projectiles. Ο Jay σκέφτεται πώς να κάνει approach. Με 6K. Ουχου, άλλη μια φορά το trademark του Jay. Το charge dash πετυχαίνει εκεί πέρα 90%. Δεν υπήρχε πάνεση εκεί πέρα. Συνεχίζει το. Ω, καλό tech από τον Jay στο grab attempt. Counter hit. Έκανε close the distance με το footer. Counter hit delfini, αλλά δεν πέτυχε. Να το get up. Reversal DP. Πολύ καλό counter hit. Αλλά ακολούθησε κατευθείαν με το delfini και δεν έκανε combo. Ωραίο, πήρε ένα round.
Οχο, το hitbox εκεί πέρα διαρκεί για τον καιρό. Οκ. Okay. Καλό πάνης σχετικά. Directly κάνει whiff. Δίνει λίγο μια ανάσα στον Τζέι. Αλλά τώρα είναι στη γωνία. Τώρα βρίσκεται στη γωνία. Απλά θα τρέξει λίγο και κάνει grab. Οκ, το blogger στον αέρα, αλλά είναι ακόμα στη γωνία και είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Να το καλό. Οκ, αναγκαστικά τον παίρνει εκεί πέρα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Πήδηξε πάνω από το projectile. Πολύ καλό. Άφησε την ασπίδα, δεν περίμενε εκεί πέρα να πέσει με την άγκυρα ο Τζέι. Όπου πήρε το, πήρε ένα game με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Χαίρεσα το βλέπεις. Counter με σχετικά καλό damage, άμα δεν τον άφησε όπως το έκανε τον grab. Του λέει σε ξέρω. Πήγε για grab εκεί πέρα, βιάστηκε λίγο. Αυτό το charge. Αναγκαστικά το burst. Οκ. Okay. Καλύτερο από το να φας. Θα μπορεί να τελειώνει το γύρο αυτό το charge dust. Εδώ που τα λέμε. Ου, ενδιαφέρον. Κράτησε το momentum εκεί πέρα με το upper dolphin, το trade. Και αυτός ο γύρος πήγε στο Τζέι, που σημαίνει πως ο Αστέρης μπορεί να πάει στα losers τώρα άμα το πάρει αυτό το round. Οκ, okay, στη γωνία με την πίεση πήγε τον grab, αλλά ήταν πολύ μακριά για να πετύχει. Ρένταρση από το sweep, το slide. Και SXP σε direct lat. Δεν τρώει την πίεση ο Τζέι. Ήρθε κοντά. Αλλά αυτό με πιστεύω θα τελειώσει το γύρο. Όχι ακόμα. Λίγο θέλει, λίγο θέλει. Και το Mitty 5K. Το Mitty 5K θα πάρει αυτό το γύρο. Είναι το τελευταίο round τώρα αυτού του set. Ο Τζέι έδειξε πολλά guts. Που άλλη μια φορά τον χτυπάει, τιμωρεί με πολύ long lasting hitbox. Αυτό δεν θα σπάσει τον τοίχο, όχι ακόμα. Εκεί πέρα έχασε την υπομονή του ο Τζέι και πήγε να κάνει κάτι, έφαγε το 5K. Ο counter hit, αλλά αυτό ήταν guard crash, red RC για να συνεχίσει την πίεση. Το backdash όμως τον σώζει τον αστέρι. Για να δούμε, το Dust δεν έχει charge αυτή τη φορά, είπε να πάρει το λίγο damage παρά να ρισκάρει. Που ήταν σοφή επιλογή. Να το Sacred Edge charged. Στα αντίπεσε Red RC για την πίεση. Δεν άδειξε την πίεση στη γωνία ο Jay και πάει στα losers, αλλά πήρε ένα game. Πήρε ένα game και ένα round καθόλου άσχημο. Αυτό θα πει να μην φτάνει η συμπτική και να μην πίνεις νερό. Είσαι, τα πήγες καλά, τα πήγες καλά. Αχ, τι τραστέρι, τι τρεις. Τι τρεις. Στο τέλος τι παγιά υποδυνατά η καρδιά μου, θέλω να κερδίσω πολύ. Yes. Να κάνουμε. Βάλε με... Δεν άλλαξε το... Οκ, okay, ποιο είναι το επόμενο match τώρα, για να λοιπόν, δούμε. Το επόμενο match που θα γίνει streamed είναι του Τελεπόρνου και του GB. Τελεπόρνου και GB, ωραία. Yup. Οκ, okay. Θα σε αφήσω εσένα να το κάνεις αυτό για να πάω να παίξω το losers μου. Alright, dude. Και σιγά σιγά να προχωράμε. Τέλεια, οπότε θα είμαι πάλι μόνος μου για μια φορά. Indeed. Θα γυρίσω σύντομα όμως. Singles κάνουμε τα commentary blocks σήμερα.
Ωραία, λοιπόν, οπότε να έρθει ο τηλεφώνου και ο GB αν μπορούν στο room. Ωραία, και πιο συγκεκριμένα να έχουμε και τον τηλεπόρνο αν μπορεί στο Player One. Τέλεια. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Πριν μου είπε ο Ζάμαν ότι ο GB έπαιξε Giovanna. Θέλω να δω τώρα τι θα παίξει τώρα ο GB. Ο GB πάντα παραπονιάζει όταν δεν μπαίνει το player 1 side. Οπότε τώρα που θα είναι στο player 2 side, φαντάζομαι θα είναι λίγο salty. Για να το πω έτσι. Μόλις είδα στο chat ότι relax δεν είναι Tekken. Σωστά, είναι Tekken-like το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για άγχος. Λοιπόν... Όταν πω λόγω κλασικά με την... Με τη Μίλια. How to ban the commentator. The commentator is very very sorry. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και θα έχεις το resignation στο γραφείο σου την Τετάρτη μόνο. Λοιπόν, ο GB ήρθε και μπορεί να αρχίσει το match. G-Bastardos κιόλας, με όνομα τέτοιο. Ωραία, λοιπόν, δύο εξαιρετικοί παίχτες, έχω παίξει και οι δύο. Ο GB με staple ότι κάνει συνέχεια goal burst, όπου βρίσκει ευκαιρία. Βρίσκει πολλά κενά για να μπορεί να τα κάνει αυτά. Θα δούμε πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό εναντίον του τηλεπόρνο. Ωραία, με το που αρχίσει ο Ζάτο να σε φτιάσει ανάμεσα στον εαυτό του και στον Έντι, το παιχνίδι είναι λίγο δικό του. Θα μπλοκάρει για κανένα τεταρτάκι τουλάχιστον. Ου, πάρα πολύ μεγάλο grab αυτό εκεί πέρα για να μπορέσει. Και τώρα αφού είναι στη γωνία, θα έχουμε μια πρέσα. Πολλές φορές πάρα πολύ καλό air grab για να το πιάσει αυτό. Το pause να βγαίνει εκεί πέρα είναι πάρα πολύ κίνδυνο, διότι μπορεί να βγει κανένα damned fang. Εκεί το καλύτερο που μπορείς να κάνεις όταν έχει και PRC μαζί είναι κανένα high jump. Με perfect αρχίζει πάντως, πιάνοντας το jump. Jump PR για να βγει τη γωνία. Τριαντάφυλλο λέφει εκεί πέρα, αλλά τώρα χωρίς μπάρα έντυο ο GB για λίγο. Runaway Zato θα παίξουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά με το που έρθει, όπως λέμε τώρα, κάνεις τώρα κάνει. Ου, για άλλη μια φορά δεν έχει Zato, δεν έχει τώρα τον Eddie. 6P το οποίο τον μπλόκαρε. Grab. Αυτό τον ευθύσεις τώρα τον τηλεπόρνο να αρχίσει τα mix-ups του. Με overhead, αυτός πάει στον τοίχο. Πολύ καλό. Δεν πάρω το τηλεπόρνο κιόλας, οπότε να αξιοποιήσει αμέσως. Το πιάνει το jump του. Ο knockdown με 2D, αυτό είναι το game plan της Μίλια. 1-1. Πάρα πολύ δυναμικά το match παίζεται εδώ πέρα. Οπ. Ένα κλασικό round για τον Ζάτο που κερδίζει πάρα πολλά πράγματα του 2S του. Ω, αυτό το mix-up. Jump over με τον dash του Ζάτο και μετά αφήνει τον Eddie να σε μπλοκάρει. Πρέπει να μπλοκάρει τη μεριά που είναι ο Ζάτο, όχι την μεριά που είναι ο Eddie. Για να μπλοκάρει τον Eddie που είναι από τη μεριά σου. Αυτό θα πονέσει πάρα πολύ. Δεν πάει στον τοίχο όμως, γιατί απλά θέλει την μπάρα του Eddie πίσω. Block burst. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο εκ μέρους του GB. Τον επέτρεψε να πάρει το match κιόλας. Υπέκυψε στην πίεση, ακόμα και με τόσο πολύ FD. Ζάτο πάρα πολύ μεγάλη πρέσα στη γωνία όταν έχει Eddie bar και δεν κάνει κάτι άλλο. Δύσκολο να φύγει. Οπ, ένα air to air. Α, κατευθείαν έφυγε όμως το blue burst. Φαντάζομαι θα θέλω να πάει κανένα gold burst ο GB, αν τον ξέρω καλά. Μονό overhead, σε μοιράζ. Το οποίο το έκανε. Αυτό όμως θα επιτρέψει τώρα να αρχίσει ξανά ένα mix-up. Turbo force grab. Το είδε όμως ο GB αυτό. Αχ, το 2 και χτύπησε, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει το 2D. Μεγάλο κρίμα αυτό. Οπ, turbo fall. Χορεύει πάλι πάνω του. Ένα 30. Ω, close slash. Σε haircut. Γωνία. Εδώ πέρα. Με το που πήρε το 2D knockdown, εδώ αρχίζει το gameplay της Μίλια. Είναι σε overhead, σε air combo, το οποίο σπάει στον τοίχο. Magic pixel όμως, όσο χειρό γίνεται. Όπα, αμόρφους. Αυτό έχει μια μικρή καθυστέρηση. Ναι, όπως λέμε και τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι ότι πιο γρήγορο. Μπορείς να βγάλεις κίνηση άμα είσαι point blank. Υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες που ξεφύγουν κιόλας, άμα το κάνεις και τα γρήγορα κάποιο movement option.
Πάλι μπήκε στο Blender. Δεν μπορούσε να περάσει απέναντι όμως με το Jumping D. Οπότε αυτό τον άφησε έτσι. Ω, oh, Whiff Telegram! Τώρα αρχίζει με το 2D mix-ups, έφυγε την άλλη. Τον Burst όμως τον έβγαλα την πρέσσα, αλλά τον άφησε στη γωνία. Κάτι το οποίο ξαναγύρισε αρκετά γρήγορα, δυστυχώς το τηλεπόρνο. Turbo Fall για άλλη μια φορά. Το όπως το λένε, ο δρόμος θα διανύσει, είναι προβλέψιμος. Πίεσε να πάει πίσω! Counter hit, πάρα πάρα πολύ καλό. Όπα. Του πήγε να σταματήσει την πρέσσα. 2D. Αυτό τελικά δεν έχει κάποιο continuation εκεί πέρα, εκεί που χτύπησε. Ω, oh, το pause χτύπησε το landing attack που έκανε, όταν έδωσε το τηλεπόρνος. Ω, oh, ένα 6P, να λέει έφυγε αυτή τη φορά. Αυτό δεν είχε καμιά παρέντη όμως, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει. Άλλο ένα αφού, γρήφτερε grab. Και το δεύτερο πάει στον τηλεπόρνο. Πολύ δυναμικά τα μάτσα που βλέπουμε εδώ πέρα. 1-1, με άλλα λόγια. Βγήκε το pause, με το βγήκε το pause είναι πάρα πολύ κίνδυνο. Depleted Airy Bar, κακό αυτό. Ένα goal best το οποίο έφυγε λίγο άκαφα εκεί πέρα δυστυχώς. Και τώρα ο Ζάτα έχει μείνει χωρίς best και 0 guts και πολύ χαμηλό defense modifier. Δεν είναι καθόλου καλό για το Ζάτα αυτό. Άμεσα μηνυτική θέση, ακόμα και την πάρα το βοηθάει. Πάρα πολύ καλό το jumping dash όμως. Οπ, YIC για να μπορέσει να ξεφύγει την πρέσσα με τα turbo falls. Άλλο ένα blocked best. Το βάζει τη Μίλια σε ακόμα χειρότερη θέση, όπως η Μίλια έχει και λίγο health. Και άμα είναι blocked το blue burst, δεν έχεις με τα burst για αρκετή ώρα. Neutral jump από τον τηλεπόρνο με dash back. Ο landing με jumping edge. Αυτό το χτύπημα ήταν πάρα πολύ κακό για το τηλεπόρνο. Πρέπει να είναι τώρα πολύ ψευδικό φω στη γωνία. Θα ξαναγυρίσει σε neutral όμως τώρα. Δυστυχώς έχει και μπάρα αρκετή και positive bonus. Αυτό το κλώστας όμως ήταν πάρα πολύ. Ω, δυστυχώς είναι dropped! Όχι, δεν φίλε. Αυτό το jumping edge δεν ήταν dropped όμως. Απ' την άλλη, κλώστας με μπάρα. Ω, προτίμησε να πάει για mix-up. Ο BRC για να πάει πίσω. Πάρα πολύ καλό turbo force BRC για να σταματήσει όλο αυτό. Δυστυχώς δεν έφαγε το mix από GB. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα να μπλοκάρει και τι ώρα με τον Έργιο. Πάρα πολύ καλό το air grab. Με το που δείτε το turbo fall και το τριαντάφυλλο έκανε. Το goal best που λέγαμε στην αρχή βγήκε τώρα. Είναι goal του GB. Ω, πιάσε για να σταματήσει την κίνηση. Είτε μπορεί να φάει πάνω εκεί πέρα. Το grab το κράτησε όμως. Είδαμε δύο πετράχια να φεύγουν στα δεξιά, αλλά το grab στο τέλος το πέτυχε. Πάρα πολύ καλό show από τον GB. Για να προχωρήσει στο επόμενο semifinals, μάλλον τον Αστέρι. Alright. Που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε όπου να είναι τον Αστέρι με τον GB. Λοιπόν, να περιμένουμε δύο λεπτά. Για να δούμε μήπως μπορεί να γυρίσει και ο Ζάμαν. Για να κάνουμε μαζί το επόμενο match. Ωραία. Όπου να θα είναι και ο... Λογικά και ο Ζάμαν έτοιμος. Γιατί είναι semi-finals match. Είναι κρίμα να μην έχουμε δύο commentators. Αρκεί να τελειώσει το match ουσιαστικά γρήγορα. Που τα άρχισε πριν τα παιδιά αρχίσουν. Οπότε λογικά θα τελειώσει και αυτός. Όπου να είναι. Εν τω μεταξύ... Για να δω εγώ λίγο το bracket. Είδα το chat τώρα θα παιχτεί, το επόμενο μάτσο που θα παιχτεί θα είναι ο Αστέρις αντίον του GB. Λοιπόν. Για να πάω μια στο challenge, να δω πώς εξελιχθεί. Τόση ώρα να κάνω να τσεκάρω το μπάκι και τόση ώρα το τσέκαρα. Ως τα losers... είναι ο boss περιμένει να δει με ποιο θα παίξει. Και ο Delito με την Γεωργία τελείωσε το match τους. Οπότε το επόμενο match στα losers είναι το τηλεπόρνο αντίον του Delito. Αν θέλετε αυτό το match μπορεί να το αρχίσετε εσείς.
τώρα παίζει ο Ζάμαν με τον Λεόντιο. HQ να περιμένω τον Ζάμαν ή να αρχίσουμε το... Α, τελείωσαν. Δεν χρειάζεται να περιμένεις, τελείωσε. Τέλεια. Εφόσον τελείωσες, έλα για να αρχίσουμε το επόμενο exciting match on the lineup, το οποίο είναι ο Αστέρις and UGB. Αχα. Και, α, έγινε και το, και το δικό μου match έγινε τώρα. Είχατε μαρκάρει ότι θα είναι on stream. Ποιο match να δω λίγο, έχω μια ερώτηση. Όταν μπει στο room, ενημέρωσε με και εμένα για να είμαστε... Yes. Και είσαι έτοιμος βέβαια. Α, κάτσε, θα έχουμε και losers μετά το... Πώς το λένε? Θα έχουμε δύο. Α, οπότε θα έχουμε το... του Delito και του Teleport, ναι, ναι, ναι. Α, ναι, έχουμε, θα τα κάνουμε, θα κάνουμε stream αυτά, Θα κάνουμε stream κάποια από τα losers, ναι. Συγκεκριμένα, τα ναι, losers ναι, ναι, ναι. Semis, losers finals. Losers round 4, βλέπω εδώ πέρα, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, οπότε, αυτό ναι, ναι, ναι. Αυτό losers round 4, ακριβώς. Με συγχωρείστε, Delito μου, είχες δίκιο. Και με έκανες call out. Καλά που με έκανες call out, δηλαδή κιόλας. Yay. Είχε καλό read, ο Delitos. Οκ, οπότε, παίξει ο αγαπητός Αστέρης. Είσαι έτοιμος. Ωραία, αφού είσαι έτοιμος, τώρα θα... Είναι η σειρά να το δούμε. Κάτσε να δούμε τώρα ποιο είναι φαντάσιο όλας. Είναι semis, Ωραία, λοιπόν. Από τώρα, να είναι ενημερωμένοι και οι παίκτες, θα είναι best of 5 τα sets. Ωραία. Αυτό το οπότε, set θα είναι best of 5 και το losers final θα είναι best of 5, ναι. Ναι, οπότε first to 3, κάτω να το κάνω ping και στα παιδιά μία. Να το ξέρουν αυτό. Και στον Αστέρι και στον GB. Οπα. Best of 5. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό και μετά θα πάμε μια βόλτα από τα losers για να δούμε ποιος θα βγει από τα losers να αντιμετωπίσει τον finalist. Εν τω μεταξύ όμως, πρέπει να παιχτεί και το match του boss με τον... με τον πόσο λένε. Το match του ναι, boss... Παίζεις. Ο boss Cypher με τον Leodio θέλω να παίξουμε μεταξύ κιόλας τώρα. Okay. Και ο boss όταν είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ναι. Εμείς είμαστε all set and ready to go. Ελπίζουμε για ένα καλό match, γιατί και οι δύο είναι αρκετά φαβόροι για να το πάρουν για άλλη μια φορά. Oh, ναι, oh, ναι. Ο Αστέρις και ο GB που έχουμε δει εξαιρετική απόδοση από αυτόν θα μας έχουμε παίξει μαζί του. Ναι, ναι. Και οι δύο είναι έμπειροι παίχτες γενικά. Yep. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τον Ζάτο ο Αστέρις, που μόνο μια φορά νομίζω τον είχε ξανααντιμετωπίσει. Οκ, ενδιαφέρον εκεί το Wift Grab. Αναγκάστηκε να κάνει burst επειδή ήταν στη γωνία. Αρχίζει με, τα... με το P version του, του Eddie, όπου εκεί πέρα έχει κενά ανάμεσα. Όπου άμα είναι αρκετά κοντά ο Ζάτο μπορεί να τα κάνει fill-in με 2Ps και να μην είναι κενά, γιατί μπορείς να κάνεις πάνη στον Eddie. Έφυγε όμως ο Eddie, μαζί με το combo που έκανε, αλλά άμα πάει στον τοίχο θα έχει αρκετά χρόνο για να ξαναγυρίσει. Ναι, ναι. Αυτό το wall break πάρει πολύ health. Για yep, δυστυχώς δεν ήταν βέβαια. Κάποιο Vapor Thrust ή κάτι τέτοιο, αλλά πάλι πήρε το Shock Stake. Μεγάλο το αυτό το... αλλά δεν έκανε κάτι. Γράψει γωνία. Oh, okay. Αυτό είναι safe, δεν μπορείς να κάνεις εκεί πέρα νομίζω DP, oh, αν και είχε μπάρα. Το έκανε Roman Card. Χρησιμοποίησε την μπάρα όμως, οπότε δεν είχε πρόβλημα. Τώρα μπήκε ανάμεσα ο Eddie, εδώ πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Oh, ναι. Και τελείωσε εκεί η μπάρα του Eddie. Κακό. Ναι, ναι, τέλος το pressure. Ού, αυτό το dust εκεί θα κάνει πάρα πολύ damage. Δεν έκανε το full combo όμως. Είδα ότι γέμιζε το burst και αποφάσισε να το τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Ωπ, ένα oppose, το οποίο δεν το έκανε cast, αλλά τον έστειλε με το Drunker Shade. Να, Drunker Shade, Reflect. Κάτι που δεν λέει σχεδόν καθόλου συχνά. Ωπ, ένα oppose εκεί. Εξαρτάται από το projectile. Ω, ένα 6P Wift, το έκανε mix-up με double jump ο Αστέρις εκεί πέρα. Ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ καλή απόφαση. Πίεση, grab. Ω, δεν υπάρχει. Έκανε το grab εκεί πέρα, το είδε άμεσα ο GP. Δεν άφησε το δεύτερο χτύπημα να χτυπήσει, έκανε cancel, οπότε είχε κενό. Ου, αυτό ήταν είπε χτύπησε όμως.
Και έτσι τώρα ξαναμπαίνει ανάμεσα στον Έντι και στον Ζάτο. Αυτό μπορεί ναι, να αυτό θα σκοτώσει. Ναι, θα το σκοτώνει. Πάρα πολύ καλό. Ναι, δυνατό κόμπο. 1-1. 1-1 στα rounds. Ουου, το counter εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν έχει κάποιο συνέχεια μετά από αυτό. Ναι, ναι. Ο πόζος του 2H τον κρατάει απλά έξω. Τελειώνει το Έντι μπαρ. Αλλά αποφάσισε να συνεχίσει με πίεση να κάνει αυτό. Πάρα πολύ καλό grab στο jumping K. Ναι, ναι, το jumping να... εκεί δεν είναι σε εφικτό να το κάνει πολύ χαμηλά. Ένα best bait. Είδαμε το slowdown από το, από το RC που σου δίνει πάρα πολύ χρόνο, honestly, να κάνει block το best το παιχνίδι. Ναι. Ου, το overhead εδώ πέρα. Yeah, perfect. Uncharged 5D. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Πολύ καλή πίεση από το GB. Mm-hmm. Με το ζάτο του. Ωραία, game 1. Gold Burster. Είδε τον Αστέρι να τρέχει μέσα για το grab και αποφάσισε να κάνει gold beat, gold burst ο GB. Ο οποίος το είδε, το είδε. Φορά. Τώρα που έχει μήτρα να δουλέψει μπορεί να κάνει ένα σωρό πράγματα. Yes, με το τελειώσει ο Eddie και α, πήγε για Dump Fang για να κάνει και τον Eddie Charge με την ευκαιρία. Αλλά αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σε YRC. Μια καλή απόφαση γιατί θέλει να πάρει πίσω το γύρο. Εδώ είμαι ένα invite hell. Το S-Tack, τι θέλει να invite hell εκεί πέρα. Έτσι το food rark εκεί, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν interaction. Μιλάμε για κίνηση με πόσα frames, 30 frames από active frames. Είναι αρκετά active, αυτό είναι. Και άμα σε χτυπήσεις και στα τέλος του, είναι τα plus. Ο καλό combo εκεί, με πίεση. Ο... Πήγε τον grab, είπε. Από ένα το Wi-Fi. Ω, απλά δεν αυτά δεν περνάνε στον Αστέρι. Τον έχουμε δει μια, τον έχουμε δει 100 φορές να κάνει αυτά τα best bait. Ξέρετε τι κάνει, ξέρετε τι κάνει. Ακριβώς. Αυτό θα είναι ο γύρος. Με perfect κιόλας. Όπως ένα, ένα με perfect. Πήρε εκδίκηση ο Αστέρις. Όπως τελείωσε ο GB, τελειώνει και ο Αστέρις στο αυτό το game. Ναι, έχει θέατρο αυτό το set. Yup. Ω, Wave το βάτραχος από πάνω. Ναι, ναι. Με έκανε cancel βέβαια, οπότε πήγε τον Eddie πίσω. Τον έχασε όμως τώρα. Τώρα περιμένω, περιμένω. Στη γωνία ο Kai. Ω, ένα pause το οποίο το είδε και έκανε disengage με jump back. Ω, να το. Άλλο ένα reflect. Πήγε να πηδήξει, αλλά το jumping dust του Zato κάπως ιδιότροπο είναι, έχει τις χρήσεις του όμως. Προχωράει ευθεία, νομίζω έχει καλό hitbox κιόλας. Ναι, ναι. Πάλι ένα sandwich mix από εκεί. Α, αυτό θα πονέσει πάρα πολύ. Όπα! Ένα grab. Το grab, αλλά δεν το φάγε αυτό ο Αστέρις. Έκανε ένα πολύ καλό backdash εκεί. Οχου! Αλλά από grab σε grab αλλάζουν οι θέσεις. Με το που φύγει το oppose στη γωνία, έχεις πάρα πολλά να κάνεις, το οποίο σχεδόν όλα είναι safe. Ω, ναι. Ο, double jump! Αυτό το burst εκεί πέρα ίσως ήταν λίγο premature. Ήθελα να κάνει κάτι περιμένει να το ξαναγεμίσει μετά στο τέλος. Όπα. Ποιο approach, okay, μεγάλο. Έχουμε δει τον GB να είναι πάρα πολύ consistent με τα 6P που κάνει. Είτε είναι σε γωνία, είτε είναι mid stage, είτε πουθενά. Εν τω μεταξύ, ένα από τα πιο cool 6P στο παιχνίδι αυτό του Ζάτο. Για που βγαίνει το. Σπονδυλική skill με το, το κρανίο. Πάρα πολύ ωραίο. Γενικά όλα τα νημεία στο Ζάτο είναι πανέμορφα. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Έντι είναι λίγο πιο goofy σε αυτό το game, αλλά μου αρέσει. Ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσει που είναι goofy. Τα τόνσε που κάνει είναι πάρα πολύ όμορφα. Οπα, το τέλος, το τέλος. Το τέλος γι' αυτό. Το τέλος του Αστέρι θα πάει μια βόλτα από τα losers και θα ξαναγυρίσει... Όχι, όχι, όχι. Όχι, α ναι, είναι best of 5. Best of 5. Best of 5, αυτό το δεύτερο. Δεν τελείωσε ο Αστέρις τελικά. Τι, μπορεί να συμφέρει τον Αστέρι βέβαια να πάει στα losers, γιατί τον έχουμε δει να είναι comeback king. Α ναι, αυτή είναι η αλήθεια, κάνει πολλά ωραία comebacks. Κάνει unlock το hidden potential του στο, στο τέτοιο. Τον είχαμε δει, ακόμα και στο Class of the Olympians να γυρνάει από τα losers. Να κάνει ένα τρομερό ρίσκο. Μανία. Ω, δεν λες τίποτα μανία. Α, Whisper! Ναι, γι' αυτό ήταν ο... Και ήταν πολύ αργό για να κάνει ο DG, αλλά σπάσε τον τοίχο στο τέλος. Και ένα Dump Fang Whisper, δεν είδαμε τίποτα. Ω, πάρα πολύ καλό Class! Tech μάλλον. Round Star Zato. Συνήθως βλέπεις τρεις επιλογές. Ή απλά φεύγει. Το oppose στο grab. Ή απλά φεύγει, κάνει 2S ή 5H. Το οποίο 5H νομίζω είναι η χειρότερη επιλογή από τις τρεις. Ναι, πάντως το
2S είναι πολύ καλό. Το 2S είναι από τις καλύτερες downstart κινήσεις. Αν λέει την πρέσα. Με την μπάρα ξαναπάει πίσω στον Eddie. Ου, έφαγε το τσάντα με το pose. Από δύσκολα τα πράγματα. Ευτυχώς έχει burst το αστέρι. Για το έχει burst, αλλά έχουμε το GB να κάνει πολλά burst baits. Δυστυχώς αυτό δεν είναι. Το 2P θα πάρει το set. Πάρει το set, τελείωσε. Τώρα που λες, θα κάνει μια βόλτα τα λούζες ο αστέρις. Ναι, ναι. Για να δούμε. Θα κάνει μια βόλτα, θα πάει και θα... Α, δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα αντιμετωπίσει, γιατί έχουμε να κάνουμε να δούμε πράγμα στα λούζες. Έχουμε να δούμε στα λούζες πράγματα, ναι. Οκ. Αυτός θέλει τον GB στα finals, έτσι. Ναι. Ο Μαρυπομονεσί θα περιμένει να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Διότι... Ο Αστέρις τώρα θα πάει στο Losers Round 5, όχι. Α, Losers Round 6. Απέσει κατευθείαν στο τελευταίο. Μέχρι να έρθει η σειρά σου, λέω, να δούμε Teleporting Delito. Yes, μέχρι να έρθει η σειρά μου, που είναι το match με τον, είτε με τον Boss, είτε με τον Leodio. Όπου βλέπω τον Boss να μπαίνει στο... Α, μπήκαν και οι ίδιοι στο match, I guess. Anyway. Όπα. Πάλι πάτησε λάθος κουμπί, πάτησε για να δω ποιος είναι ποιος, αλλά επειδή είμαι στο spectate, βάζει κατευθείαν challenge. Ανυπομονείς. Εγώ τελείωσα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για να κάνω μόνο commentate. Μόνο εσύ θα κάνεις διάλειμμα τώρα. Μόνο εγώ θα κάνω ένα διάλειμμα, το οποίο θα είναι μικρό ή θα είναι μεγάλο, εξαρτάται. Ναι. Περιμένουμε τώρα... Ήρθε ο τηλεπόρνο. Ήρθε ο τηλεπόρνο, αλλά είμαστε 8 άτομα στο room. Είμαστε 8. Όποιος δεν χρειάζεται, παρακαλώ, να φύγει. Ναι. Νομίζω ότι. Α, είναι delete το ήδη μέσα. Α, ωραία. Τότε εντάξει, δεν νομίζω που χρειάζεται κανένα να φύγει. Άμα είναι να παίξουν το μάτσο, βέβαια, ο Boss και ο Λεόντιος, για να μην καθυστερούμε για το επόμενο μάτσο. Ναι, ναι, σωστά. Λεόντιος και Boss, παίξτε κι εσείς. Ναι. Να μπορεί ο Τζέι μετά να αντιμετωπίσει έναν από εσάς. Λοιπόν, παίξτε. Λοιπόν, τι έχουμε μάτς τώρα. Αποφάσισε να πάρει Giovanna. Yep. Με τον Milia Main, με τον Traitor Milia Main. Να το πω έτσι. Ο Delito τουλάχιστον ξέρει το μάτσα. Yes, ο Delito, άμα τι άλλο, ξέρει το μάτσα. Έχει ιδέα. Να το, δεν τρώει αυτά τα bets. Δεν τρώει το Google Falls. Περαιθεί αν πέσει, είναι φύγει από εκεί πέρα. Ωπ, DP, μόνο κάποιο retaliation θα είδε εκεί πέρα για την κίνηση. Ου, Dust Jam έφυγε από την άλλη μεριά. Τώρα είναι ο έδαφος με το mix-up, α! Πάρα πολύ, αυτό θα πάρει. Yep, άλλο ένα τέτοιο, α, οκ. Ου, απλά το 5 heavy slash εκεί. Yep. Πάρα πολύ γερό. Ωπ, πέφτουμε με τσάφι μιέτς. Να το, είναι valid poke κίνηση. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πόσο frames είναι, κάτω από 7 να είναι, ή 7. Όχι, κάτω από 7 με καμία περίπτωση το HS αυτά. Το ποιο? Α, το τι είναι γρήγορο είναι. Το 5 kit? Το 5H, το 5H, ναι. Α, το 5H. Α, οκ. 10, όχι κι ας. H, αυτό που είδαμε. Το 5H είναι αυτή η μεγάλη κλωσιά που κάνει η lunging κλωσιά που περνάει. Α. Τότε είπα χασλωμάρα εγώ. Μπορεί να τον μπερδέψεις και για 5K μερικές φορές. Μάλλον αυτό που έκανα εγώ τώρα. Ωπ, plus frames, FD. Πολύ καλό το FD, το είδαμε και πριν. Όπου δημιουργεί απόσταση αντίον στην Giovanna, όπου έχει πάρα πολύ καλά plus frames. Και frames γενικά, αλλά έχει πολύ short range. Ου, άλλο ένα dash jump με double jump κιόλας. Το έχουμε δει πολύ delete αυτό. Φυσικά. Μπορεί βέβαια να κάνει close the distance η Giovanna. Με το τροβάω, που είναι plus on block επίσης κίνηση. Είναι συν 2 on block, αλλά δυστυχώς λέει αυτό το τσιγκέκι, όπου μπορεί να κάνει 6 πιέτρες από μακριά να έχετε ή κάποια άλλη κίνηση. Ναι, όντως. Αυτό το... αυτό θα επιτρέψει πάρα πολύ καλό mix-up. Καλό cross από εκεί. Είδαμε και πριν το λεπόνο, στο μάσο δεν ήσουν εσύ, να κάνει πολλά διπλά turbo falls. Ω, charge 5D! Καλά, αυτό είναι ο γύρος. Αυτό θα είναι game. Ναι. Πάρα πολύ καλό από τον Delito. Ο Delito λοιπόν παίρνει αυτό το game με Giovanna. Με Giovanna. Το τι δεν μπορείς να κάνει κάτι.
Ο Κλώστασορ εδώ πέρα. Συν 4 αυτόν μπλοκ. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να πατήσει κουμπί. Πρέπει να πατήσει κουμπί πριν βγει. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Ω, το Ditz Giovanna. Το οποίο έχει απίστευτο range. Είναι και λίγο distance στο τέλος, αν θυμάμαι καλά. Ω, πάρα πολύ καλό ZMP. Το interrupt στον αέρα. Ναι, ναι, και το air-to-air interaction βοήθησε πάρα πολύ να κρατήσει τον τελεπόρνο στη γωνία, αλλά έφυγε γρήγορα. Έκανε πολύ respect το τελεπόρνο πριν, το last frame που τροβάει. Ουφ, αυτό το κάτω έχει βάλει καλό damage. Έχει μπάρα όμως, ο Delito, μην το ξεχνάς. Ναι. Εδώ είμαστε. Ω, instant overhead! Θα το ξανακάνει, ναι, ναι, ναι. Turbo fall πάλι μια φορά, το βλέπουμε να πατάει ο Delito. Dashing Clawslash. Ναι. Δεν μασάει, ξέρει πότε να πατήσει και πότε όχι. Έτσι φαίνεται. Δύο dashes τα οποία... Ω, Μιράζ, δεν έκανε react. Okay, το 6P εκεί πριν, από τον τροβά, πολύ καλό. Μασάρει έξω με το 4-frame jump της Giovanna. Okay, τώρα στη γωνία επικίνδυνα τα πράγματα για Delito, wow, αλλά το jump. Πάρα πολύ καλό airplay. Πάρα πολύ καλό airplay. Okay, αυτό τον πίσω δεν θα το φάει. Το Mirage όμως μπορείς να σταματήσει με 2P. Instant overhead. Ναι, ναι, πολύ καλό αυτό. Το trade, το οποίο δεν συμφέρει κανένα εκεί πέρα. Okay, wifi, αλλά δεν πρόκειται να το πληρώσει. Αυτό θα επιτρέψει όλο τον τελεπορό να αρχίσει offense. Burst. Alright, δεκτό. Για να μην αρχίσει το offense η Emilia. Last Shaker, για να καλύψει. Αυτό. Ενδιαφέρουσα χρήση από το Last Shaker εκεί. Για να του κρατήσει λίγο πιο πλάσ. Έκανε ένα delay άμα δει στο Last Shaker, γιατί περίμενε να πατήσει κάτι. Ήταν καλή πρόβλεψη. Yep. Οπα, τώρα μπαίνει στο blender ο Delito. Καλή, Turbo Fall. Δεν μάσε! Ναι, έχει τέτοια. Άλλη μια φορά το έκανε και έκανε jump out αυτή τη φορά ο τελεπών. Dashing grab. Closeless. Αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να πατήσει τίποτα. Ναι, ναι, τώρα στη γωνία πρέπει να βρει έναν τρόπο τελεπών να ξεφύγει και τον βρήκε. Αυτό εδώ πέρα δεν ήταν τόσο μίξα πόσο για να βγει ο τελεπόρνο από τη γωνία. Όπα. Ου! Jumping πήγε να σταματήσει το approach της Emilia's. Ναι, ναι. Alright, συν 4. Πήγε να πατήσει κουμπί και έφαγε counter όμως. Πήγε να πατήσει κουμπί. Οπότε τώρα αυτό είναι 0-2. Αυτό είναι 0-2 και αυτό είναι best of 3, οπότε best of 3 δεν ήταν. Ναι, best of 3 νομίζω είναι τώρα αυτά, οπότε είμαστε ok. Χορέψε πάρα πολύ ο τελεπόρνος στον αέρα, αλλά μπορείς να καταφέρει κάτι αυτό. Ναι. Έφαγαμε με mix-up. Jumping ace to 2K. Είναι λίγο awkward, αλλά βλέπουμε αυτή τη φορά ένα τρίτο game. Παρόλο που ο Delito είναι 2... 0-2. Ναι, είναι. Ο Delito είναι 0-2, αλλά βλέπουμε να παίζουν ένα ακόμα set, ένα ακόμα game. Μήπως είναι best of 3 ή όχι, γιατί είμαστε στα... Είναι best of 3, είναι best of 3, δεν είναι final. Ήρθες από το... από το τέτοιο? Από το HQ ενημέρωση? Αφού το βλέπω από το bracket. Αυτοί παίζουν ένα τρίτο game. Ok. Well, exhibition match, παιδες. Pog. Καλά. Παιδες, άμα θέλω να σου κάνω ping, να σταματήσουν, ναι. Κάνω τους ένα ping καλού κακού να ξέρω. Ok. Τηλεφώνω και ο Delito. Είναι κρίμα γιατί φαίνεται πως το τηλεπόρνο το πήρε αυτό, αλλά κάτω είναι ping να σταματήσουν. Τους κάναμε ping δυστυχώς το. Λίγο heartbreaking αυτό για το τηλεπόρνο που να πάρει μάτς και να... Αμάν. Όταν σαν είδε αυτό, Losers Fans θα είχε την ευκαιρία τώρα να επιστρέψει. Αλλά δεν είναι. Κρίμα, κρίμα, κρίμα μεγάλο. Κρίμα μεγάλο. Αυτό ήταν το tournament run του τηλεπόρνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που έκανε join στο... στο Greek Gear μας, ακόμα και αν δεν παίζει τόσο πολύ το game. Ναι. Οπότε ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα μου, κάτσε
Να ελέγξουμε εδώ πέρα. Τελείωσαν οι άλλοι δύο. Πρέπει να τελειώσουν. Δεν βλέπω. Έχουμε results από τον Λεόντιο και τον τέτοιο. Όπα, έχω εδώ πέρα από τον. Από το HQ ενημέρωση. Για να δούμε τι παίζει με αυτούς τους δύο. Θα παίξουν on stream ή θα παίξουν. Άμα δεν έχουν παίξει ακόμα. Μόσχη Λεόντιος on stream. Ας πούνες on stream. Οκ, okay, τότε θα αρχίσουν να παίζουν. Λατπέδες, λοιπόν. Θα έχουμε τον. Κάτσε να δούμε πού θα μπουν κιόλας άμα θέλουμε να το κρατήσουμε. Λοιπόν. Ήταν request κιόλας από ό,τι κατάλαβα. Οκ, okay, ας γίνει. Ήταν request. Ο Λεόντιος θα μπει στο player 1 και ο. Α, να γιατί θα γίνει request. Γιατί έγινε request. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα τον Λεόντιο με Happy Chaos. Και άμα ξέρω καλά τον boss, θα πάει και αυτός Happy Chaos. Ωραία, οκ, οκ. Μ' αρέσουν αυτά. Για να δούμε. Ναι, λοιπόν, οπότε σίγουρα έχουμε release match Happy Chaos vs Happy Chaos. Ωραία, ανυπομονώσαμε γι' αυτό. Για και... πρώτη φορά βλέπουμε το Happy Chaos στο Greek Gear. Θα δώσουν στο λαό αυτό που θέλει. Ναι, θα δοθεί στο λαό. Θα κάνουν τη θυσία αυτοί οι δύο Axel Mans να πάρουν Happy Chaos. Είχαμε παίξει πριν με τον boss και τον Happy Chaos. Πάμε να κάνει τρελός χαρακτήρες, Happy Chaos. Κάνει cancel τα πάντα και μπορεί να είναι σχεδόν όλα plus. Είναι απίστευτο. Θα είναι δούμε πολλά ιδιαστικά πράγματα πιστεύω αυτές τις επόμενες εβδομάδες τώρα. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται όλο το match επειδή είναι καινούργιος χαρακτήρας, λόγω ότι έχει και πολύ περίεργα πράγματα. Θα δούμε αν μπορώ να κάνω και... Connection has been lost. Oh, wow, ο boss έφυγε. Το παιχνίδι αναγνώρισε πόσο κακή ήταν το match και τον πέταξε έξω. Όλη αυτή η ανεπομονησία... Πραγματικά. ...για το τίποτα. Πραγματικά, όλο αυτό για το τίποτα. Θα το δούμε τώρα, θα έρθει, θα ξαναμπεί. Ας έρθει. Δηλαδή, όμως θα περιμένουμε αρκετή ώρα. Για να ξανακάνει connect. Άμα τον πέταξε από το network. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει καθόλου τον Chaos εσύ, έτσι. Δεν έχεις παρατηρήσει, έχεις παίξει καθόλου αντίον του. Έχω παίξει λίγο στο practice mode να δω τι κάνει, πώς είναι. Πράγμα, Έχει ενδιαφέροντα πράγματα γενικά. Το πιο χαρακτηριστικό του είναι το heavy slash κουμπί του που τον βάζει στο ατερέντι. Ναι, όντως. Το heavy slash κουμπί του το βάζει στο aim stance αντί να κάνει attack. Yep. Θεωρείται σαν special, δηλαδή μπορείς να κάνεις cancel αφού εκεί. Και εκεί βγάζεις τον gun και αρχίζει την πυροβολή. Ναι, βγάζεις τον gun, αλλά είναι από αυτά τα stance που μπορείς ακόμα να κάνεις attack και move και τέτοια όσο είσαι στο ατερέντι. Δεν μπορείς να κάνεις block όμως. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως άμα κάνεις ένα μεγάλο counter hit ενώ έχεις το ατρέντι ή ακόμα και αν έχεις χρόνο για να κάνεις το ατρέντι μετά από ένα μεγάλο counter hit μπορείς να κάνεις 2-1-4 slash για heavy aim και να πυροβολάς με extra damage. Για σε αυτό τρώει πιο γρήγορα βέβαια το concentration gauge και κάνει πιο γρήγορα aim, όπου το aim είναι κάτι το οποίο παρατήρησα πριν επειδή έπαιζαν πριν τα παιδιά και πατάγανε το fire πιο γρήγορα. Ναι. Υπάρχει ένα reticle στην οθόνη, για να το, να το πω να ξέρω. Ακριβώς. Το οποίο, άμα περιμένεις ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από μεγάλο μειώνεται. Οπότε έχει καλύτερο accuracy. Mm. Άμα το σταμάρεις, μπορεί και να στοιχούν και τα 6. Λες να είναι ένα από τα προβληματικά matchup του... Ο Chip. Ναι, μπορεί. Γιατί ο Chip είναι ένας από τους χαρακτήρες που είναι πολύ γρήγορος, έχει γρήγορο movement παντού. Yeah, triple jump, I mean, όλα αυτά τα βοηθάνε πάρα πολύ να αλλάξει τέτοιο. Ναι, θα μπορούσε βέβαια, γιατί... Μάθα, κοίτα, νομίζω δεν έχει μια σημασία το πόσο κουνιέται ο άλλος, άμα είσαι full, άμα έχεις περιμένει και τώρα για το red kill σου είναι full μαζεμένο, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι, δεν ξέρω, υπάρχουν μερικά πολύ... Νομίζω έχει σημασία, δηλαδή υπάρχουν μερικά high mobility moves που τα οποία δεν μπορείς απλά να κρατήσεις το A. Alright, fair enough. Δεν έχω παίξει δύσκολα και τέτοια. Βασικά πρέπει να το κάνω lab για να σου πω για, με απόλυτη βεβαιότητα. Λίγο του αέρα αυτά τα λόγια που έχω. Αλλά κάτι που παρατήρησα όταν έπαιζα πριν με τον boss και τον Happy Chaos είναι όταν του τελειώνουν οι σφαίρες και πρέπει να κάνει reload, όταν κάνει reload δεν είναι σε
σε counter hit τέτοιο stand, πώς λένε. Ναι. Δεν τρώει counter hit άμα κάνει reload τις σφαίρες του. Απλά τρώει κανονικό hit. Α, οκ. Okay. Το οποίο είναι... Δεν ξέρω κατά πόσο είναι... Είναι καλό για τον Chaos, σίγουρα αυτό. Ναι. Ουχ. Είναι καλό για τον Chaos. Ήρθε η ώρα να τους δούμε. Ήρθε ο πρωταθλητής. Ο previous champ μας. Να δούμε τι σκαμπάζει από Happy Chaos. Και έχουμε match. Και όχι μόνο έχουμε match, έχουμε και mirror match. Έχουν ωραίο opening μεταξύ τους, όταν παίζεις mirror match με τους Chaos. Ελπίζω να τα αφήσουν να το δουν. Βασικά τα αφήσουν. Αφήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πείσουμε να παίξει. Κάνουν high five και κάνουν compliment ένα στον άλλον. Τι ωραίος χαρακτήρας, ρε φίλε. Κατά τη διάρκεια του μάτς θα δούμε πώς θα αλλάξει η γνώμη μας για το πόσο ωραίος χαρακτήρας είναι αυτός. Bang, bang, bang. Κράτησε στον αέρα. Με τον Gat. Κατευθείαν άρχισε. Είμαι δεν έχεις σφαίρες τώρα, ο Λεόριο. Ο Goldberg και κατευθείαν τη Super. Κατευθείαν Super. Έχω δει τον... κάνει και reload αυτή η κίνηση, by the way, από ό,τι είδαμε. Ναι. Έχω δει τον boss να κάνει Super σε Super, δύο φορές σαν Elaita. Οπότε μπορούμε να ξαναδούμε κάποια στιγμή αυτό. δεν έχει έλεος. Μ' αρέσουν πολύ και τα moves του... Να το, είδες, αυτό δουλεύει όμως. Το confirm, ναι, ένα. Το confirm. Δουλεύει και κάνει και σεβαστό damage. Ω, ένα grab, για να τον βάλει στην άκρη. Μύτη 2K ήταν αυτό. Ναι. Βέβαια. Α, έχει και το orb, ο Chaos. Όπου ναι, ναι, τι κάνει αυτό το orb ακριβώς, δεν θυμάμαι. Το orb το πετάει, δεν κάνει damage, αλλά του επιτρέπει να κάνει πιο γρήγορα aim. Ου, air grab καλό. Κάνει και δύο έντες. Είναι πιο καλό aim πάνω στον άλλο. Είναι πολύ πιο γρήγορο το aim πάνω στον αντίπαλο. Είναι και ένα post. Πάρα πολύ καλό, ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να το ρίξεις και ως OTG πάνω στον άλλο. Το heavy aim κάνει guard crash από ό,τι βλέπω. Κάνει και guard crash, αλλά δεν μπορείς ούτε να κολληθείς, ούτε να μπλοκάρεις, ούτε να κάνεις καμιά άλλη κίνηση. Μόνο cancel και fire. Εδώ είναι όλες τις φέρες να στοχούνε, αυτό που έλεγα πριν. Ότι όποια να δούμε τι έχει αυτό. Πάτσε κουμπί, πάτσε κουμπί. Για να υποφέρει. Και οι δύο δεν είχαν σφαίρες. Ο ένας δεν είχε σφαίρες, ο άλλος δεν είχε concentration. Το standoff εκεί. Έχει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις μπάρες να κάνει gold best. Ναι. Βάζει θα κάνουν και οι δύο super, πάω στοίχημα. Οκ, τι θα γίνει, ποιος θα κερδίσει. Ο πρώτος. Ο πρώτος, σωστά. Ο πρώτος. Έτσι πάει. Και οι δύο super. Να είδες, το μετακίνησε λίγο πίσω κιόλας το που πέταξε ο Λεόριος. Ναι. Ω, ναι, όντως το Aiming Reticule πάει πολύ πιο γρήγορα εκεί. Και το μεταξύ το recovery του είναι περίεργο, το recovery τους, όταν είναι σε Hard Knockdown. Ναι. Είναι διασκεδαστικό animation. Εξεφανίζεται και εμφανίζεται. Α, αυτό που έκανε, το ξαναδίνει concentration πίσω, λίγο πιο γρήγορα, και αυτό τον αγκωρίο και τον grab του, μετά από ένα σημείο δεν κάνει reduce το endless. Αυτή τη φορά ο άλλος ήταν πιο αργός. Yep. Είναι σαν Far West Duel, Quick Draw, ξέρεις. Ναι, ναι, High Noon. Ποιος τραβάει πιστόλι πρώτος. Αυτό θα τελειώσει το... Τραβάει το Gat και βγαίνει εκεί μπαμ μπαμ μπαμ. Πολύ σκληρό. Στο Βιετνάμ κατευθείαν. Και έφυγε, έβγαλε το Whip και έφυγε. Ναι. Τι χαρακτήρες, ναι. Τι ήταν αυτό. Bang, bang. Point bang, blank bang, και bang. Έχασε κιόλας. Έχασε. Ναι, είδαμε να κάνεις εκεί πέρα. Αυτό είναι καλό κόμπο. Αυτό μπορεί να και τείχο, νομίζω, να το κάνεις time πιο σωστά. Αυτό είναι το jumping decay. Το jumping decay. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Κάνεις leapfrog στον αντίπαλο και πας από την άλλη. Σαν είναι σαν overhead. Σκέφτεσαι το jumping dust εσύ. Αυτό που κάνει τώρα λέω ότι το jumping dust. Έχω δει μερικά ενδιαφέροντα Twitter combos με αυτό το decay. Yeah, ισχύει. Αυτό το δίνει πάρα πολύ focus εδώ πέρα. Ναι.
Και έπειτα το κάνει και το. Πώς το λένε. Cold Burst. Oh. Πολύ ωραίο. Κάνει κι άλλο σου πριν. Α, δεν είχε πάρει. Special, εντάξει, okay, έκανε guarding. Oh, okay. Τώρα είναι αυτό στη γωνία. Τώρα είναι άλλο στη γωνία. Τι μάτς βλέπουμε, ρε παρακαλώ. Είναι λίγο ότι να είναι, αλλά αυτό είναι επειδή ξέρω εγώ είναι day one τώρα και κανείς δεν ξέρει τι κάνει ακριβώς χαρακτήρας. Εγώ το σέβομαι, ότι οι δύο πήγαν οι Chaos. Απλά είναι το madness του καινούργιου χαρακτήρα και το απολαμβάνουμε. Κοίτα, σκέψου την εναλλακτική, θα μπορούσε να είχαμε Axios Mirror. Ναι, όντως, πιστεύω πως αυτό είναι μεγάλο upgrade. Οπ, έφυγε ένα τέτοιο. Δεν έχουμε δει πολύ το pose του. Δεν έχουμε δει το clone, ναι. Ναι, το clone. Το Majora's Mask clone. Α, ναι, όντως. Πλάκα, αυτό ήταν πολύ creepy εκεί, όταν είχε πρωτοβγεί. Ναι. Ήταν τόσο creepy που έβγαλε ολόκληρο creepy pasta, ξέρω εγώ. Open round. Έχουμε ξεφύγει για το match. Ναι, λίγο. Νομίζω πως και αυτοί έχουν ξεφύγει, γιατί βλέπω... Απλά κάνουν, ξέρω εγώ, 6S. Εδώ το special θα πετύχει. Όχι. Έχει μπαρά όλα κάνει κι ο άλλος, όχι. Άμα είχε μπάει και θα κάνει και ο άλλος. Αυτό είναι το jumping slash που είχαμε εδώ πέρα ο boss. Ναι. Να το. Είναι πολύ καλό, είναι γενικά για landing. Όχι, α, τον επέτυχε και θα πάρει το game. Με jumping P τον πέτυχε. Oh, ναι. Okay, εγώ, I respect that. I respect the match. Oh, θα τον κάνω πιο πολύ respect όμως αν συνεχίσει να παίζει Chaos. Ναι. Εντάξει τώρα πιστεύω. GG's από τον... πώς το λένε? GG's από τον Λεόντιο, όπου... είχε το ψυχικό σθένος να μας δείξει τον Happy Chaos του Day 1. Level 1 Day Happy Chaos κιόλας. Όντως. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ένα πράγμα σημαίνει αυτό. Τι? Το Fated Showdown. Εγώ με τον boss. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα τα πάσεις απέναντι στον boss. Ήρθε η ώρα. Το playtime τελείωσε, ήρθε η ώρα να πάμε maximum effort. Maximum effort. Maximum sweat. Maximum sweat. Axel players, oh my god, Λοιπόν. Μη μου το θυμίζεις, πέρασα πολύ άσχημα. Yup. Λοιπόν, να δούμε σε ποιες θέσεις είμαστε κιόλας, γιατί άμα είμαι εγώ στη θέση, θέλω να κάνω claim για να βάλω το Sky Should Be High. Ναι, είσαι. Είμαι player 1. Ναι. Αυτά είναι. Οπότε βάλτε τα results σας, παιδιά, και πάμε. Λοιπόν... Δεν θα κάνω τον εαυτό μου, καλή μου τύχη για άλλη μια φορά. Και... κοίτα, το bright side. Άμα πάω καλά πηγαίνω στο επόμενο round, αν δεν πάω καλά... Α, έχεις κόκκομιντρή για τα επόμενα μάτσες. Yes. Βέβαια, ο Jay έχει καλό record τώρα σε αυτό το τουρνό απέναντι στον Delito, οπότε θα ήθελε πάρα πολύ να κερδίσει, πιστεύω. Αλλά ο boss... με τον Axel του, τον έχει μάθει. Παίζουν αρκετά συχνά οι δύο μεταξύ τους. Ξέρουν τα matchup. Ξέρουν το matchup ο ένας με τον άλλον, όχι απαραίτητα των χαρακτήρων τους. Αλλά αυτό είναι πιο σημαντική γνώση, πιστεύω. Ωραία. Για να δούμε πώς θα τα πάνε αυτοί οι δύο. Ού, το 6P κατευθείαν. Με το ξύπνημα. Το είδε και είπε, όχι, θα σε κάνω Gold Burst. One Vision σε Axel Bomber Combo. Πολύ ωραίος. Άλλο ένα TK Axel Bomber. Ο boss το κατέχει αυτό, το Combo Game. Αλλά ο Jay ξεκινάει την πίεση με το Totsuki και αυτό το whiff εκεί όμως ήταν άσχημο. Δεν θα φάει το overhead. Αλλού τι και θα κάνει retaliate στο blocked. Α, εκεί πέρα, jumping slash, πολύ δυνατό. Ναι, counter hit JS, το Delfini. Σταματήσει το jump του boss. Τώρα ο boss είναι σε δύσκολη κατάσταση. Τρώει πίεση συνέχεια, πρέπει να βρει ένα άνοιγμα. Δεν το βρήκε όπως θα ήθελε. Εκείνο το trade ήταν
Κακό γι' αυτό. Οπότε round 3 πάμε, το Blue Burst τον πάει στη γωνία, πήγε για grab, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε και τώρα θα φάει πάρα πολύ damage. Από αυτό το λάθος, έχει ακόμα το Burst βέβαια. Γνωρίζοντας τον boss μάλλον θα προσπαθήσει να ψαρέψει ένα gold αντί να το χρησιμοποιήσει μέσα στο combo. Πήγε με Δελφίνη να πλησιάσει, αλλά δεν τον άφησε. Αυτή τη φορά έγινε ριάκτηκε. Να το τον κόλπε. Το ήξερα στο σημείο. Και φυσικά υποπίεση η Super. Τώρα δύσκολα τα πράγματα για τον Τζέι όμως. Και το πρώτο round πάει στον boss. Τζέι όμως έχει το που κάνει για να συνεχίσει. Α, με jumping P αυτή τη φορά. Δεν πάτησε το jumping heavy off the bat. Έδειξε λίγη υπομονή εκεί πέρα στο air to air game. Α, πήγε να πλησιάσει, δεν τον άφησε όμως το K. Τα K είναι από τις γρήγορες κινήσεις του Axel που το χρειάζεται, γιατί όλες οι άλλες του κινήσεις είναι sweeping, μεγάλα hitbox αργές κινήσεις σχετικά. Και okay, καλό combo, One Vision θα συνεχίσει με Axel Bomber και θα σπάσει τον τοίχο. Yeah. Πολύ δυνατός. Να δούμε πως θα πλησιάσει ο Jay τώρα. Ου, ok, πήγε το 6P εκεί, καλό, έσκυβε όμως και φάγε το overhead. Jumping Slash. Να τι πίεση από τον Jay με Δελφίνη. 3K πήγε για τον Dust εκεί, αλλά δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε γιατί η πρώτη σκέψη του Axel δεν έκανε retaliate, ήταν να πάρει απόσταση. Ωραίο jumping heavy και στη γωνία έφαγε το counter hit, έφαγε άλλο ένα counter hit. Αυτός είναι ο γύρος. Ωραία, εκεί ήταν λίγο ανυπόμονος ο boss και αποφάσισε να συνεχίσει να πάει κουμπιά. Να το Winter Mantis όμως το command grab θα αλλάξει την κατάσταση. Να δούμε πως θα πλησιάσει ο Jay. Ok, καλό trade. Θα κάνει block. Και πάνες. Ο Jay λέει δεν τα τρώμε αυτά. Και okay, άλλη μια φορά είναι full screen όμως, τα πράγματα είναι άσχημα. Πώς θα πλησιάσει, gold burst, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο άσχημα. Τέλος. Πιστεύω έδωσε μια πάλι ο Jay εκεί πέρα για να πλησιάσει, αλλά ο Axel matchup είναι δύσκολο. Όπα. Losers, finals, ήρθε η ώρα. Θα παίξει ο... Ήτο, πώς πήγε. Φοβόμουν το One Vision στο τέλος. Ναι, λογικό. Καλά έκανες. Τι δίσβος για άλλη μια φορά. Τώρα. Έκανα χαζομάρες, γαμάτο. Έφαγα τόσα jumping στη μωρή μου. Ναι, το είδα. Δεν έκανες το standing block εκεί που έπρεπε. Ποτέ δεν έκανα standing block. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για τα losers. Semi-finals. Μια semi-finals. Όποιος κερδίσει το match τώρα αυτό πάει εναντίον του Αστέρι. Yes. Losers semi-finals. Κάτσε, losers semi-finals είναι... Οπότε είναι best of 3. Best of 3 ακόμα, ναι. Best of 3. Λοιπόν, best of 3 για τον Delito εναντίον του Boss. Να δούμε Giovanni εναντίον Axel. Ο ultimate close range fighter εναντίον... Staple Zoner. Μείνε στην Elective Stage πάνω κάτω. Best of 5 now, best of 3 είναι. Best of 3 είναι, το είπαμε. Δεν είναι ακόμα τα Losers Finals. Οπότε ξεκινάμε σιγά. Ο boss είναι στο player one side, όλοι είναι στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε. Είμαστε έτοιμοι και εγώ βλέπω το... Είμαι, πώς λένε.
Μέσα Spectate, οπότε είμαστε ok. Όποτε είστε έτοιμοι παιδες, μπορείτε να αρχίσετε. Και έχουμε μάτς. Ωραία. Τέλειο, για να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το μάτς εδώ πέρα. Όπως τον είδαμε και πριν, να φεύγει μακριά από καταστάσεις με το jumping S του. Αλλά δυστυχώς δεν έχει πολύ καλό start ο Axel. Άλλο ένα gold burst. Τυπικό. One Vision, ο κίνδυνος του One Vision, αλλά είναι block. Δεν χρειάζεται να κάνεις FD στο One Vision, απλά block. Και επειδή αυτό δεν είναι exact, δεν χρειάζεται να κάνεις και FD για να κάνεις τέτοια block grounded moves. Ωραία, έτσι η γωνία τώρα με τη Giovanna. Δύσκολο να ξεφύγει ο Axel από εδώ πέρα. Ναι, ναι, η πίεση εδώ είναι επικίνδυνη. Πρέπει να βρει το... Α, ωραία, εδώ είναι. Χρειάζεται να πάρει λίγη ανάση γιατί η Risk Gauge είναι full. Yep. Ου! Έφαγε counter hit από το Risk Gauge. Πάρα πολύ καλό grab που μπήκε μέσα. Ναι, ναι, αυτό πιστεύω θα σπάσει τύπο. Α, όχι. Εντάξει, ίσα ίσα που δεν έσπασε. Ναι, ναι, ένα hit δηλαδή. Ου, αυτό, να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να μην είναι τόσο καλό για τον... Για τον boss. Για να δω πώς θα πάει αυτό, μπλόκαρε. Μπλόκαρε. Έκανε BF. Να κάνει... Ναι. Που άμα έκανε BS σημαίνει ότι δεν πάτησε κάτι, οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται να μπλοκάρει, το κάνει εκεί πέρα αυτό. Μάλλον όχι. Οπότε πιο πολύ waste of bar θα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ωπα, οκ, περίεργο trade. Είσαι με fast slash ο boss εκεί πέρα. Ναι, ναι. Οπ, να το δεν κάνει. Κρατάει την υπόσταση. Εδώ είναι το θέμα της Giovanna, πρέπει να έρθει κοντά στο zoner. Το κατάφερε όμως. Το πέρασαν πάνω από το Rensen. Έχει και μπέρσνα το. 6K, αμέσως είδε το jump, preemptively μάλλον θα έβαλα κιόλας. 5P σε 6K για να φύγεις μακριά, double jump. Πάνω το Rensen. Ωπ, το είδε το jump. Αυτό. Είναι πολλές κινήσεις, υπάρχουν πολλοί όπου από συνήθεια κάνουν jump μετά το βλέπουν τον Axel. Ξέρω και πάρα το Winter Mantis, πολλοί κάνουν jump μετά το Winter Mantis. Οπότε το 6K εκεί τους πετάει στην άλλη active stage και μετά ξανά σε situation που θέλει ο Axel να είναι. Ένα τσίκι. Gold best εκεί. Ναι, ναι, δεν δουλεύει κάθε φορά. Τις περισσότερες φορές κανονικά δεν θα πρέπει να δουλεύει. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί νομίζω, ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να μπορούσε να κάνει πάνεις με grab. Yeah. Οπ, αυτό... Δεν είναι high dependent. Oh, καλό. Double jump. Είχε το momentum από το dart jump που έκανε και μπόρεσε με το... Ο wire, αυτό είναι το... Ελληνικό burst. Άτυχο burst. Πολύ unfortunate. Greek Burst, trademark. Ου, πάρα πολύ καλό. Όχι, δεν έκανε whiff. Να, το jump που λέγαμε, μετά από κάποια κίνηση. Οπ, jumping H. Ου. Ωραίο jumping dash εκεί πέρα. Πάρα πολύ καλά. Έπιασε τον boss που προσπαθούσε να πατήσει κουμπί. Yep. Προσπαθεί να τον κρατήσει. Μπήκε μέσα τώρα ως Axel, θα ξαναβγεί έξω με Rainwater. Whiffαρε το 6K δυστυχώς. Ωραία. Oh, ναι. Οπότε τελειώνει το κόμπο εκεί. Είδα ένα charge dash εκεί πέρα. Ναι, ναι. Πήρε μια ανάσα από ως τώρα. Ω, oh, preemptive 6K για το να πιάσει το jump, αλλά δεν ήταν καλό αυτό. Δεν νομίζω πως είναι optimal να κάνεις FD στο Rensen, ειδικά όταν είναι central stage. Γιατί σε θέλει πιο πίσω, που είναι εκεί που σε θέλει ο Axel. Λόγω του increased pushback. Που κακό dash είναι. Ναι, αλλά εξαρτάται και από το ποια κίνηση κάνει. Γιατί εντάξει, κάνει αρκετό chip το Winter Cherry. Κάνει. Βασικά το Winter Cherry είναι grab. Οπότε δεν θα κάνει chip damage. Όχι, το Winter Mantis είναι grab. Το Cherry είναι το boom που το κάνει. Cherry είναι το, ναι, το boom, μπράβο. Καλό XP όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν συχνά αυτό από Axel Play να κάνει XP. Έχει το invisibility, είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσεις όταν δεν είσαι από πλήρες επιτζίου. Δεν βέβαια, έτσι, του Axel. Ναι. Και πήγε στον Delito, ναι, στον Delito τώρα πήγε το... Ακριβώς, είναι ένα, από ό,τι θυμάμαι. Match point, και δύο. Indeed. Να το, delayed jumping slash από τον boss. Κλασικό okay. το start αυτό. Early burst εκεί. Ού, είδε το jump. Θα κάνει jump το αντελήτως. Θα κάνει. Προσοχή σε αυτό μετά από το OTG του
το 2H του Axel κάνουν πολύ jump εκεί. Ναι. Έκανε τον grab πολύ νωρίς. Στον κρασό τέτοιο. Okay, καλό ότι και η bomber πίσω στη γωνία ο Delito. Ωπ, θα τον στείλει κατευθείαν. Overhead. Αυτό είναι neutral on block. Ενδιαφέρον. Αλλά το έκανε FD και τον έστειλε πίσω. Οπότε το 2K του Axel έχει καλύτερο range από το 5PT Giovanni, κέρδισε. Ναι, ναι. Μάλλον όχι neutral. Αυτή τη φορά, ναι, ναι, σταμάτησε να κάνει τόσα jump ο Delito. Πάνω από το όπως έκανε 3 jump back to back. Ναι. Το μάτι τώρα παίζει με το γρήγορο dash της Giovanna λίγο παραπάνω όμως. Yep. Αλλά δεν νομίζω να είναι αρκετό, θα φάρει και τον damage τώρα. Αυτό μπορεί να είναι... Α, δεν είχε super, οπότε δεν όχι είναι. Όχι ακόμα, αλλά είναι επικίνδυνα τα πράγματα γιατί δεν το θέλει. Ναι, κρατάει πίσω με πόσο τη bonus ο Axel. Πάρα πολύ καιρό, θα κάνει reverse εδώ πέρα με την ευκαιρία. YRC! Έχει και super, έχει και super. Αν μπορείς πάρει στον τοίχο με super. Ο παπάτησε κουμπί, θα πονέσει. Όχι, έκανε guard. Έκανε guard, αλλά δεν έκανε το jump στο πρώτο hit. Έκανε FD και μετά μάλλον πανικοβλήθηκε, δεν έκανε jump. Το είναι, κόστησε το παιχνίδι. Πολύ καλό. GG και το run του Delito. Καλό set, παιδιά. Debut κιόλας με την Giovanna του και έφτασε στα losers, τέτοιες έτσι. Ναι, ναι. Losers semis. Καθόλου άσχημο θα έλεγα. Δυστυχώς έκανε FD και στο τέλος κιόλας νομίζω. Το FD πλέον δεν σου δίνει έξτρα. Δεν σου δίνει έξτρα, δεν σου δίνει το συν 2 που είχε παλιά, αλλά ναι. Τον έρχεσαι πολύ μακριά, οπότε ακόμα και jump να έκανε μπορεί και να μην έφτανε. Όχι, jump άνετα φτάνει. Άνετα φτάνει jump. Ακόμα και να έκανε dash, θα έχει χρόνο να μπλοκάρει. Ή όχι, μάλλον θα είχε. Όχι, δεν θα έχει. Αν μπλοκάρει το πρώτο hit. Τώρα, όποτε αστέρι εναντίον του boss, είχαμε δει την προηγούμενη φορά το boss να κερδίζει τον αστέρι. Yes, we did. Το προηγούμενο tricky finals. Αυτή τη φορά είναι τα losers finals, παιδιά. Είναι best of 5 losers finals. Αυτό που θα χάσει φεύγει από το τουρνουά. Yep. Αυτό που θα κερδίσει πάει να αντιμετωπίσει τον GP. Τον Ζάτο. Τα grand finals. Οπότε τώρα έχουμε το run it back diesel match, έτσι, από τον boss, από τον αστέρι μάλλον. Τον έχουμε δει, που είναι losers ranking, τον αστέρι, έτσι. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Βλέπω τον boss εδώ πέρα να παραπονιέται που έχει 4 match στη σειρά. Ισχύει βέβαια ότι κανένας δεν σου φταίει που ήθελες να είναι το δικό σου match με okay, τον stream. Φίλτατε boss. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε αυτό το match anticipated match, losers finals. Είναι το theoretically πρώτο τελευταίο match μας. Και αρχίζουμε. Έχουμε δει τον αστέρι να κερδίζει τον boss και έχουμε δει τον boss να κερδίζει τον αστέρι. Ναι, ναι, πιστεύω πως είναι... θα μπορούσε να πάει. Κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να πάει αυτό το game. Συνήθως μπορεί να μαντέψεις, αλλά... Οι champions του Greek Gear αυτή είναι αυτό. Οι δύο champions που έχουμε βγάλει. Ναι. Κλασικό round start του Axel. Delayed jump backslash. Πρέπει να κάνεις delayed 6P για να το κερδίσεις αυτό. Ναι. Ή να κάνεις κάποιο jump, ξέρεις, να πας πάνω από αυτό. Έφαγε δυστυχώς το Rensen που το γυρνάει πάνω. Τον κρατάει μακριά τον αστέρι, το βλέπεις. Μόλις βγήκε ενώ να μπει ο αστέρις μέσα. Ναι, τώρα όμως που μπήκε ο αστέρις μέσα, δεν θα έλεξε να βγει. Βλέπεις, με το που τον διώχνει το direct lap, drift PSC μέσα, δεν θέλει να το χάσει. FD εκεί, δεν έκανε FD, το γυρνούσε όμως δυστυχώς το Rensen εκεί πέρα. Ναι, τώρα ο αστέρις θα καταφέρει να μπει μέσα. Neutral Jams μάλλον περίμενε το up follow-up του. Ου, για λίγο ήφαρε το 6K. Directly. Το 6K θα στόχισε. Πάρα πολύ καλά 5P's για να σταματήσει τα approaches. Έφυγε πλάβη. Αυτό το mix θα δουλεύει μόνο μία φορά ένα match. Όντως. Εδώ είναι το frame advantage, δεν το έφαγε ο boss. Ξέρει που να πατήσει η guard εκεί. Το direct line είναι... το direct line, το food rack... Wiffle το close slash! Ναι, ναι. Οπότε αυτό θα πάρει ένα round. Κατευθείαν στον αστέρι αυτό.
Best of 3 κιόλας ξανά να πούμε. Για μην ξεχνιόμαστε. Best of... Rainwater. Best of 5. Μα έτσι πήγα το... Πήγαμε στους επιστημίες και το έκανα και λάθος. Yes. Εξαιρετικός κομμέντι. Ου, πάλι ένα jump backslash. Είναι anticipation, ναι, ναι. Αλλά... Πολύ mileage από αυτό. Τώρα όμως είναι στη γωνία και θα φάει τον grab. Οπότε εμείς θα πάει OTG με το 5K. Ναι, ναι. Το κάνει mix up και που το timing εκεί. Για το θα πάει OTG, θα πάει για το hard OK, δεν ξέρουμε. Οπ, αυτό, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι goal best. Αυτό ήταν πολύ φιλόδοξο. Όχι μόνο φιλόδοξο, εγώ θα το πω λάθος κιόλας. Εκεί άμα έκανε ένα jumping edge, θα έχει και combo. Τέλος πάντων, ήθελε την μπάρα βέβαια. Ως τελευταίο τέτοιο, όπως το λένε, αλλά... Oh well. Ναι, αυτό είναι, ο γύρος τελείωσε τώρα. Yep. Όλα πήγαν downhill μετά από εκείνο το goal best. Ναι, ναι. Οπότε, πάει το πρώτο game στον Αστέρι. Πάει το πρώτο game στον Αστέρι και... Ο Αστέρις μπορεί να μελέτησε λίγο το matchup τώρα. Μελέτησε, γιατί τον έχω δει να παίζει πολύ εξάρμον τελευταία. Να το, ένα πολύ καλό combo. Πολύ καλό combo, πάνω από 50% health θα φύγει. Και αυτό θα πάρει και άλλο τόσο. Επειδή φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ο boss αποφάσισε να κάνει conserve τον burst για τον επόμενο γύρο. Έμαθα το μάθημά του από πριν, να μην κάνει burst. Ειδικά goal burst κιόλας. Το 2HS... Call out το εγώ έντας ή το cross out. Ναι, ναι. Ου! 5P, ένα πολύ rare round strike τον Axel. Είναι 8 frames το... ή 7, δεν θυμάμαι πολύ καλά το startup. Block one vision. Το Jaguar το μπλοκάρχει. Ήταν και μικρό delay εκεί. Να το. Τον κοιτάει! Οκ, ναι, δείχνουμε εκεί. Αυτές οι υπομονή. Ναι. Υπομονή από να σέρει και τον boss, δηλαδή φτάνει ο κόσμος. Εντάξει, ο boss... Έχει ο boss θα πρέπει να κάνει κάτι το ball burst εκεί πέρα, ο boss κανένας. Πάρα καλό one vision μετά το winter mantis, είναι guaranteed. Oh, δεν έκανε τίποτα στο landing, empty jump. Ναι, ναι, oh, blocked. That's gonna be it. Όχι, dropare το food arc. Το έφαγε όμως το fighting. Ναι, ναι, τώρα εδώ είναι πολύ επικίνδυνο. Μπράβο του. Μπράβο του. Ήταν καλό forward jumping slash αυτό. Συνήθως κάνει back jumping slash, αλλά έχουμε δει λίγοι γύρους με το jumping slash forward μπροστά να πηγαίνει. Ναι, ναι. Οπα, τώρα πήγε από την άλλη. Και το close slap είναι guaranteed εκεί πέρα. Οκ, okay, τώρα σαν εκεί πέρα θα φάει το projectile. Ναι. Όπου βλέπουμε τον Αστέρι τώρα άρχισε λίγο να κάνει FD όταν τρέχει, όταν πέφτει. Ο είδε το cross από Αστέρι, είδε το cross από XP. Πολύ καλό. Ω, μπήκε μέσα το 2D, εντάξει. Shock state, κακό αυτό. Αυτό δεν θα μπλοκάρει, όχι, ήταν πολύ late το PRC. Ω, πάρα πολύ καλό rainwater αυτό εκεί πέρα. Το τρέβηξε μέσα, να το. Ή το PRC, περίμενε, ναι. Κακό best. Τελείωσε αυτό το game. Έχουμε δει τον Αστέρι να τα μπλοκάρει αυτά, ειδικά όταν... Ναι, ναι. Αλλά δεν τελείωσε το set. Ο boss έχει ακόμα μία ευκαιρία να σωθεί. Win there. Oh, ένα 6P έφυγε εκεί πέρα, μάλλον anticipation κάποιου... και οι δυο ακουμπηθήκαν ένας τον άλλο στον αέρα, δεν κάναν τίποτα. Όντως. Δεν έγραβε ούτε κίνηση. Το Wither μάθησε jumped, αλλά όχι punished. Τι goal burst είναι αυτό. Ναι, ναι. Τώρα όμως φαίνεται πολύ καλή η κατάσταση. Ναι, όλη αυτή η μπάρα που έχει και life lead είναι πάρα πολύ καλό. Να το πει αρσί. 5 frame gun με το 2K. Οπ, 6K, εντάξει. Τώρα είναι στη γωνία ακριβώς εκεί που θέλει τον να έχει ο boss. Rainwater, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί. Σχεδόν τίποτα, μπορεί να κάνει κάποιο jump, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό το punish που θα έχει ο Kai με αυτό. Okay. Το jumping gate, το τύπο είδε! Έφτασε ακριβώς εκεί που έπρεπε για να διακόψει το command grab, πολύ καλό. Charge! Έφαγε fully charged, δεν έχει ο Αστέρις δεν τα χάνει αυτά. Ο Αστέρις πήγε για τα big numbers εκεί πέρα, είπε θα το κάνω charge και το airgrab. Αυτό το airgrab πάει πάρα πολύ, το γουστάρα πάρα πολύ το airgrab. Το airgrab του Kai ειδικά έχει το steel, έχει το swag. Έχει το steel, ναι. Κύριε Άρη, χείρε. Πέζα.
Αυτό δεν είναι safe, αλλά δεν έκανε και best κιόλα. Είναι πολύ καιρό να βλέπει online να κάνω best το. Δεν θα βρει την κίνηση σιγά, στην προπέλα να το πω έτσι. Προπέλα. Indeed. Ο! Ποιο θα περίμενε tick throw μετά από 2D. Να το άλλο ένα run-up grab, το οποίο πήγε να πατήσει εκεί πέρα ο boss, έβγαλε πάνης. Ο! BSC! Άχτα! Τα 7 active frames όμως του 5K του Kai σώζουν την ημέρα, πραγματικά σώζουν την ημέρα. Το jump, όχι. Το overhead. Πάρα πολύ καλό interrupt. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Το FD για να πέσει πιο γρήγορα. Ένα 2D! Όχι! Αυτό ήταν κακή απόφαση. Αυτό μπορεί να φάει το πάνης. Δεν έτσι το 2D! Αλλά δεν τελείωσε ακόμα. Α, το trade. Όχι, θα το καθαρίσει. Αστέρης λοιπόν φεύγει αυτή τη φορά αίτητος από τον boss. Αυτή η σώση είναι second evil of the losers. Είπε what's up guys. Ήταν από το γεια και να ξαναπάω στο winners. Ναι, ναι, έκανε μια βόλτα και ανέβηκε πάλι. Ήθελα να πάρει το power up, καταλαβες. Πάει τώρα για να πάρει τη revenge από τον gold burster. Yup. Έχει ήδη πάρει την εμπειρία από έναν ακόμα gold burster. Έχει ήδη πάρει την εμπειρία από έναν gold burster. Παίζουν πολύ στην ακροστατή online. Παίζουμε και με τα. Παίζουμε όλοι μαζί μας γενικά αρκετά μαζί online. Και έχουμε δει το τέτοιο dynamic τους. Ο GB λέει ότι το matchup το Zato δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει το Zato, Zato Axel matchup. Το Zato Axel οπότε... δεν του αρέσει. Ευτυχώς γι' αυτόν δεν θα χρειαστεί να το υποφέρει. Yes. Βέβαια η αλήθεια είναι πως ο Axel έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Zato. Δεν έχει. Yep. Υπάρχει και μία πολύ μικρή πιθανότητα που εγώ το πιστεύω. Που μπορεί να πάρει κάποιον άλλο χαρακτήρα. Έχω το Zato Kaiden, υπάρχει μάτσα που να σου αρέσει με Zato. Το Zato Mirror, ξέρω εγώ. Ό,τι δεν είναι 10-0. Αυτό. Zato Nago, ορίστε. Α, ωραία. Okay. Πες και Nago, Αστέρι. Θα το θέλεις να το κάνει. Ορίστε, σου κάνει και. Πώς το λένε. Σου κάνει και χάρη. Τι θα πάρει Nago. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Flexing on him. Μπορώ, λέει. Okay. Δεν μου κάνεις. Μπορώ. Θέλω να δούμε λίγο beef, να δούμε. Για να δούμε πώς πάει. Πήρε Nago, ναι. Αφού σου αρέσει. Και όπως ρώτησε, Zato, Nago matchup είναι 7-3 κατά την πλειοψηφία. Υπέρ του Zato. Interesting. Υπέρ του Zato. Ο Στέρις λέει όλα αυτά είναι it's just a number. Και το κυφλάκι από ένα δωμάτιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Επιτόντως μου άρεσε που είδαμε το Happy Chaos, αλλά μου θύμισε λίγο μερικά πράγματα ο Happy Chaos. Με το... όχι. Δύο από τα move του Happy Chaos μου θυμίζουν πάρα πολύ τον Iori από το King of Fighters. Α, ναι, δεν συζήτησε να παίζει. Δύο moves. Το Jumping Dust που κάνει cross-up. Και χτυπάει πίσω. Που είναι το back kick. Και είδα ένα πολύ aggressive, πάρ' το πίσω Ζαμανθού στο chat. Ο Ιόρι, ο Γιαγκάμις, ναι. Συνεχίζεις με το δικό σου danger, να ξέρεις, at your own discretion. Όχι, κοίτα, πες λίγο, δεν θυμίζει λίγο το jumping dash του, το cross-up jumping attack που είχε ο Ιόρι. Επίσης το sweep, το sweep του μοιάζει πάρα πολύ. Το sweep του Ιόρι με του Happy Chaos. Το sweep του Happy Chaos θυμίζει πιο πολύ του Λέο. Είναι dropkick, ναι, αλλά δεν ξέρω. Τα δύο dropkicks είναι και τα δύο παρόμοια είναι. Απλά ξέρω εγώ δεν κάνει wildly τα χέρια του πίσω όπως κάνει ο Λέο και κοίτα τα πόδια του τελείως στην πλειά. Ναι. Όχι αυτό το... Άμα δεις τα animation θα καταλάβεις. Ναι, ο Chaos έχει πάρα πολύ ωραία animation. Είναι πολύ haphazard οι κινήσεις του, να το πω έτσι. Είναι απλά ξέρω εγώ τι να είναι. Δεν έχει... Είναι κάπως άγαρμπος. Ναι, είναι σαν να μην ξέρει, ξέρεις, να απολεύει. Απλά ξέρεις, κάνει ό,τι μπορεί, κλωτσιές όπου να είναι, σπρώχνει, κάτι μπουνιές, ευθεία. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Chaos. Θέλω να δω και τα παιδιά, άμα παίξει κανένας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε το τελευταίο ή προτελευταίο set. Όταν έχουμε Grand Finals, στο Greeky, you tune in. Ναι. Αν ο Αστέρις και έρχεται από losers για να πάει Grand Finals να κάνει reset,
You tune in. Ναι. Για να δούμε πώς θα τα πάει τώρα με τον Νάκο του Αστέρι ενάντια στον Ζάτο One. Έκανε τη βόλτα του Αστέρι στο Losers όπως είπαμε, πήρε το power up, έχετε πίσω. Νομίζω ότι Τζίμπι να κάθεται και τι ώρα staring contest τον Αστέρι. Α, ορίστε. Ωραία. Τι ώρα να φύγεις. Μάλλον έπρεπε να διαλέξεις το κατάλληλο Α. Το κατάλληλο ναι. Όνομα. Ήθελα να είσαι κατάλληλο όνομα. 7-3 όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Θα το δούμε αυτό. Είδατε Τζίμπι, το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Κάνω φάρα. GB αντί ο Αστέρης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε δει τον... τον μπορώ να πω πώς ξεκίνησε άσχημα. Ναι, ξεκίνησε άσχημα, αλλά έχουμε τον Αγκουριόκη του Αστέρη να κάνει κάτι rounds, τα οποία πάνε τρένο μετά. Ναι, ναι, αλλά blocked burst. Με την πάρα και... Ναι, ένα grab. Έκανε το grab, βρήκε το γεννό. Τώρα είναι στη γωνία όμως ο Ζάτος. Τώρα είναι στη γωνία. Τον Αγκουριόκη τον θέλει όμως. Δεν έχει σημασία πόσο καλός χαρακτήρας είσαι όταν είσαι στη γωνία ενάντια στον Ζάτο, στον Άγκο, σέβεσαι. Αλλά αποφάσισε να μην το κάνει αυτό ο GP και έκανε Gold Burst. Ωπ, έκανε jump over το Sword. Και έκανε block και το overhead, μπράβο. Ναι, ναι, αλλά την τέτοια φορά το έφαγε. Τώρα πολύ λίγο health παραμένει. Να πούμε ότι εκείνο το Gold Burst που έκανε πριν μπορεί και να μην ήταν τόσο τυχαίο. Διότι έκανε Fukio. Ο Αστέρης, όπου άμα κάνεις Burst ενώ γίνεται Fukio, βγαίνει πάντα Gold Burst. Σωστά. Πολύ καλός XP κιόλας, να το πούμε. Ναι, ναι, πήρε το τελευταίο bit of health που είχε ο Νάγκο. Νάγκο έχει αρκετό effective health, το θέμα είναι... ορίστε, πάτησε το neutral button τώρα για να βγει μπροστά. Είπα να κερδίσει neutral πολύ γρήγορα, be right back, boys. Το καμουρίο και χωρίς έλεος. Ουχου, Blood Sucking Universe μπορεί να σπαμάρει τώρα Specials όσο θέλει. Δυστυχώ δεν σπάμε, γιατί μπλόκαρε το 5K και μετά δεν είχε κάτι άλλο. Δεν νομίζω να έκανε το κάνει. Δυστυχώ έκανε μόνο ένα 5H. Πάμε την μπάρα του, κάτι έκανε. Άλλαξε λίγο. Άλλαξε πλευρά, ναι. Το position, εντάξει. Knockdown με oppose. Ού, το έφαγε, αυτό θα πονέσει, αλλά δεν έχει έτοιμα. Ναι, ναι. Αμόρφους για τα plus frames. Θα μπλοκαριστεί, αλλά... Μπαμ. Πολύ το command grab. Γεμίζει πάρα, μπορεί να συνεχίσει την πίεση τώρα αρκετά. Το αμόρφους είναι πολύ plus, οπότε άμα το σεβάσει εκεί πέρα ο Αστέρης... Cold burst, αλλά χτύπησε μόνο τον Eddy. Μόνο τον Eddy. Αυτή τη φορά το neutral button δεν μπορεί να σε βοηθήσει το πέρυσι. Ου, αυτό το κάτω θα τελειώσει το γύρο εκεί. Yup. Να το. Close. Δυνατό. Δυνατό, δυνατό. Νομίζω το μεγαλύτερο strength του Ναγκοριούκη να, είναι αυτό εδώ πέρα. Ότι round start έχει πάρα πολύ ισχυρό round start. Είναι πολύ λίγοι χαρακτήρες που μπορούν να κάνουν τσάνε round start. Και ακόμα και να είσαι κάτι που μπορεί να κάνει round start, και ο back σε Beyblade είναι κάτι το οποίο δεν έχει πολλά να κάνει αντίον του. Ναι, ναι. Όπα, γρήγορα τελείωσε αυτό. Yeah. Αυτός ο γύρος έσπασε το posture του GB ο Αστέρης τώρα. 7-3, ε. Ναγκοριούκη rounds. Α, το Beyblade. Καλό Gold Burst εκεί. Το σκότωσε όμως τον Eddy, αλλά έκανε Gold Burst. Ναι, ναι, εντάξει, πρέπει να ρισκάρεις κάτι για να πάρεις πίσω κάτι. You win some, you lose some. Και συνεχίζει η πρέσα. Θα πέρασε από την άλλη μεριά, δεν πέρασε. Και μπορεί αυτό να τον έκανε μίξα που δεν πέρασε. Άλλο ένα Gold Burst. Καλό Gold Burst, ναι. Gold Burst ή Gold Burst είναι. Gold Burst on GB. GB είναι Gold Burster το όνομά του κιόλα. Blocked YRC. Αυτό θα πονέσει. Πολύ καλό. Αυτό είναι το δεύτερο block του RC που βλέπουμε σε όλο το τουρνουά. Αχ, έκανε cancel πολύ γρήγορα το grab. Τα grabs, άμα τα κάνεις cancel, ώστε να βγει πίεση χωρίς damage, έχουν μεγαλύτερο pro rate. Δεν είχε αρκετό meter. Σωστά. Από chip damage. Ενώ άμα κάνεις red RC μετά από grab. Το Pierce τελικά κέρδισε το Fukio πίσω Καμουριούκι. Μόνο και μόνο το. Τα frames τα οποία έχουν αυτές τις κινήσεις είναι πολύ volatile, να πω έτσι. Είναι active αρκετό. Καλό heavy slash εκεί. Δύο Fukio στη σειρά και συνεχίζει το pressure. Αλλά κοίτα το blood rage όμως, είναι επικίνδυνο. Yep. Έκανε μερικά slash εκεί πέρα, θα το πάρει πίσω. Πολύ επικίνδυνο τώρα, δεν μπορεί να πλησιάσει πολύ απρόσεχτα. Το blood rage είναι level 3 ήδη. Δίνει μεγαλύτερο range, man. Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται σε αυτό το match, πιστεύω. Yep. Ό,τι πιο πολύ μακριά μπορεί να φτάσει ο Ναγκοριούκη, τόσο καλύτερο θέλει να φτάσει. Ο Ζάτο είναι ο master του mid-range σε αυτό το matchup.
Και τώρα κοντά το Όκι. Α, πι 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 πι. Το Blood Rage όμως θα κάνει μόνο τον Eddie. Reversal μπορεί να σπάσει το βάτραχο. Μπορεί να κάνει και 6P το βάτραχο. Ναι. Και αρκετά consistently, άμα τον έχει την νέα και δεν έχει την νέα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 1-1 λοιπόν. Yep. Βέβαια ο Stace από losers, οπότε πρέπει να κάνει reset άμα θέλει ναι, να έχει. Ναι, ο Stace πρέπει να κάνει reset άμα θέλει να συνεχίσει. Λίγο στη γωνία εκεί πέρα. Ένα φυκιό το οποίο έφυγε λίγο unpunished. Και τώρα προχώρησε λίγο και. Α, εντάξει, τελείωσε η μπάρα με το Zard, οπότε δεν είχε πολύ salvage εκεί πέρα. Ναι, ένα 6P. Έχουμε ξαναπεί και το consist του GD με τα 6P του. Ακριβώς, ακριβώς. Break the law για να την πίσω. Περίεργο. Είπε να πάρει λίγο distance. Yeah. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο distance το οποίο απλά έχει όλα τα πλεονεκτήματα απέναντι στον Nago. Ειδικά τώρα που η μπάρα του είναι γεμάτη. Είναι πολύ δύσκολο για τον Αγκορίο και να κάνει το pressure που θέλει. Δεν μπορείς να κάνεις Beyblade πρώτα απ' όλα να φύγει μακριά σου. Πρέπει να, απλά να περιμένεις να κάνεις το super jump, το οποίο είναι react και πάνω. Και κοίτα πόσο αργά γίνεται, μειώνεται η μπάρα άμα δεν χτυπάς τίποτα, άμα απλά κάθεσαι. Κοίτα, κοίτα. Το μόνο που έχει να κάνει εδώ πέρα στη θέση ήταν super jump, σε super jump, σε super jump. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Βλέπουμε εδώ πέρα πίερες, σε Eddie Cancel, πίερες, Eddie Cancel. Να, έφυγε. Επειδή όμως χτύπησε τον Eddie, αυξήθηκε λίγο το active frame του attack, από ό,τι βλέπω. Οπότε το δεν μπορείς να συνεχίσεις το τρένο attack. Καλό που έρεσε όμως, τώρα είναι στη γωνία. Τώρα είναι στη γωνία, ο GB τι θα κάνει. Α, εδώ πρέπει να συνεχίσει να πατάει κουμπιά. Δεν έχει μπάρα, οπότε πρέπει απλά να συνεχίσει να πατάει κουμπιά. Το chip damage είναι αρκετό για να το σκοτώσει όμως, πρέπει να προσέχει. Είχε ρεπέστες και όλα στο που έκανε ο... Δεν είχε και meter. Πάει, πάει. Φουκιό, σε close slash. Ξάλλω ένα Beyblade εδώ πέρα, λογικά θα φύγει. Πολύ καλό. Όπα, όχι, τώρα το πέτυχε στον αέρα, αυτό θα, κάνει αρκετό damage με το command grab. Αυτό και πολύ είναι γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Αυτό δεν είναι αγκόριο, κυρία μου. Που και ο Back Beyblade. Εδώ είμαστε. Ναι. Και τον ανάγκασε να κάνει burst εκεί. Βέβαια δεν είχε burst τώρα, οπότε... Ακόμη και αν του αρέσει δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Τον χτύπησε το frog, αλλά μόνο το ένα hit και... Σε βάση τα πλάθη μετά και πήγε για να κάνει το pressure. Αγώ θα πονέσει. Δεν έκανε, δεν είχε με συνέχεια. Έφαγε το 2D όμως, empty jump σε 2K2D. Αμόρφωση, αυτό θα είναι κυρίως το plus frames φαντάζομαι. Για να ναι, για να πλησιάσει. Yep. Δυστυχώς το έφαγε το overhead. Ναι, ναι. Δεν τελείωσε ακόμα όμως. No. Έχω μείνει τον Αγκοριό και να γυρνάει τέτοια health. Με δύο χτύματα. YRC. Δύο, τρία backtasses από τον GB για να κάνει απόσταση. Ένα YRC το οποίο blocker δυστυχώς. Blocked όμως. Το τελείωσε. Το chip damage για να τον καθαρίσει είναι 2-1 υπέρ του GB. 7-3 υπέρ του GB είναι, αλλά τέλος πάντων. 7-3, άμα παίξουν αρκετά, ίσως δούμε κάτι σε 7-3. Βλέπουμε, ένα καθυστέρηση εδώ πέρα. Πόσο αστέρι σκέφτεται το tournament life του και να κάνει την υπεύθυνη επιλογή να πάει σε Kai. Θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί από περηφάνεια και μόνο να συνεχίσει. Α, είδες, ορίστε. Ναι. Αποφάσισε να πει ο Αστέρης όχι, θα συνεχίσω με Nago. Ξέρεις τι, μάλλον χρησιμοποίησα μια περίεργη λέξη στον Αστέρη, το είπα να σκέφτεται, οπότε ξέρεις. No beef, αγαπάμε τον Αστέρη. Όχι. Α, λίγο ήθελε. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο, έφτασε λίγο πριν το Blood Rage εκεί. Πίασε και έκανε grab εκείνη τη στιγμή ο Ναγκορίδη. Ναι, ναι. Αλλά είναι στη γωνία αυτή τη στιγμή ο GP. Στη γωνία, μεν. Πώς θα πλησιάσει. Έχει απόσυρο Νάγκο, οπότε πρέπει να φτάσει προς τη γωνία. Όπα. Εδώ είναι με το. Τον σπεϊσάρει λίγο, αλλά έτρεξε μέσα του S, αυτό ήταν όλο. Ναι, ναι. Δύο μερικά backtests, βλέπουμε backtests εδώ πέρα με τον κίνδυνο ακόμα και του. Το πώς εκεί πέρα έκανε καλή δουλειά, αναγκάστηκε να μην burst το αστέρι. Το έκανε, δεν το κράτησε για το επόμενο γύρο. Ναι. Το hero burst. Κρίμα δυστυχώς, δεν το πίστεψε, αλλά δεν μπόρεσε. Όχι, καμουρίκι πάνω δεν έγινε sandwich και έφαγε τον Eddie. Και τώρα περιμένει με invite hell, 6Ps, backdashes, όλα αυτά να ξεφύγει.
όλο το Arsenal yeah, run away. Fly, ορίστε. Φκιό, πάρα πολύ καλό close last. Με αρκετή υπομονή, ίσως μπορεί να τον κάνει chip out τον Αγκουρίου και τον Ζάτο. Τον Ζάτο? Ναι. Μπορείς να, κάνεις και... μπορείς να κάνεις και το argument για το ανάποδο κιόλας, έτσι. Ναι, πώς, αλλά μάτι. Πρέπει να σκεφτείς ποιος έχει το περισσότερο health. Ο καλό grab εκεί. Φουκιό πίσω, συνεχίζει το pressure, με το... Πάρα πολύ καλό 5B. Πάρα πολύ καλό 5B. Εδώ είναι το tournament life του Αστέρι και το winning match για τον GP. Ο Μίτι slash, πάρα καλό, καλό block. Nagoriyuki round, Nagoriyuki round. Super. That's gonna be it. That's gonna be it. Ναι, αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει από αυτό. Ο Αστέρις ζει. Ο Αστέρις ζει. Είναι 2-2. Το comeback είναι εδώ. Losers bracket king is still here. Για να δούμε, θα δούμε reset όμως. Πίεση εκεί, το κάλυψε έξυπνα ο GB. Για να μην φάει τον, τον Eddie. Να μην φάει 2P. Έφυγε ένα Beyblade όταν έκανε... Να το, το τρώει και τον Eddie και τα πάντα τρώει το, ο κλόνος. Ναι, και ναι. Είναι και plus και full screen. Ο Μπέρχη το σπαθεί για extra pressure. Βέβαια, ο κλόνος τρώει και το λιγότερο μισή μπάρα από το Blood Rage. Block ναι, ναι. Best. Είναι κάτι που άμα πρέπει να κάνεις, πρέπει να είσαι έτοιμος μετά να μπεις μέσα και να αρχίσεις yeah. Το aggression. Έκανα πιο πολύ πίνα. Κοίτα το... Ου, λίγο ακόμα πήγε, yeah. Δεν γέμισε. Πάει ο Eddie, άλλη μια φορά. Σε μειονέκτημα, ο Jumping Age. Έχει και μπάρα όμως τώρα ο Αστέρης. Ναι, ναι, έχει μπάρα. Level 3. Δεν τάκτη θέλει φύγες πριν. Ναι, ναι, πολύ δυνατό. Άλλη μια φορά συνεχίζει πίσω, έκανε φούκιο, αλλά επειδή χτυπάει με το σπαθί, δεν θα φάει το Blood Rage ακόμα. Από πάρει, από πάρει, όπου να είναι. Άμα δεν προσέξει. Ω, εδώ. Μείον 7. Δεν το ήξερε ότι είναι μείον 7. Δεν πάτησε κάτι. Ή έκανε αυτή, τι έκανε. Δεν το έχει... τσίπνε. Ο... Το πάνησε εκεί πέρα. Ο Αστέρης, ο Βερζέλους λίγο με τα specials του. Ναι, ναι. Επειδή ήθελα να τελειώσει το γύρο εκεί και τότε. Πάρει. Καλό πολύ block, καλό block στο string. Ωραία το καμουριό και όμως θα το πάει στη γωνία. Πήγε για το command grab, το πλήρωσε. Γωνία, Ζάτο. Να το, πάρα πολύ καλό grab. Έφυγε, Nagoriyuki round. Πάρα πολύ καλό backdash. Ο τείχος, αυτός είναι ο τείχος. Έχει και super. Το damage που θα κάνει εδώ. Όχι, πόπαρε. Ατυχία, θα χάσει όλο το life bar τώρα από αυτό. Εκτός να μπορεί να κάνει και το reversal. Όχι, δεν μπόρεσε. YRC. Δεν πειράζει, τώρα έχει πάλι άδεια μπάρα, μπορεί να συνεχίσει να γορυλιάζει για λίγο. Μία σπέσια... Γέμισε σε 2 δευτερόλεπτα. Μία σπέσια, έκανε κλόνο, φκιό, δεν νομίζω πως ήταν πολύ καλό. Και άλλο φκιό, από πάλι εδώ. Downfall, that's gonna be it. Τελείωσε τώρα. That's gonna be it. Ναι, ήρθε η ώρα. Αυτό ήταν το τέλος του Greek Gear 7. Έχουμε ένα καινούριο champion. Έχουμε νέο champion. Έχουμε νέο champion, τον GB, τον Zad player μας. Μπράβο, χίλιες φορές μπράβο στον, στον GB, που είναι ο νέος Greek Gear πρωταθλητής του σερβερ μας. Συγχαρητήρια. Όντως, έκανε dethrone και τον Αστέρι και τον Boss, το είδε να παίζει με όλους. Congrats. Πολύ καλό. Πάρα πάρα πολύ καλό. Και έκανε κιόλας με τον Nagoriyuki κιόλας καλά rounds ο Αστέρις να είναι του Ζάτο, που είναι losing match. Ναι, ναι. 3-2 ήτανε. Ναι, 3-2. Clean sweep. Yep. Οπότε αυτό ήταν το Greek Gear 7. Λοιπόν, Γεωργία, έχεις να πεις κάτι εσύ? Συγχαρητήρια στον GB, δυστυχώς ενώτη. Συγχαρητήρια. δεν είμαι πάει αστόχη. Ήτανε πολύ exciting το τελευταίο match, εσείς τι λέτε? Πάρα πολύ glad. Είδαμε τον Αστέρι να hanging by a thread στο τέλος και να... Το κλατσάρι για να πηγαίνει. Ήταν actually αρκετά. Ήμουν annoyed που έχασε ο Αστέρης. Έτσι, ας πούμε. Ήσουν annoyed που έχασε ο Αστέρης, μάλλον επειδή εσύ δεν συμπαθείς πολύ τον GB. Δεν συμπαθώ. Θα σας χαιρετήσω εγώ σιγά σιγά. Α, οκ. Έγινε Ζαμάν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε το. Το κρυκτήριο. Να κάνω εγώ πρώτο δικό μου. Θα είναι πρώτο δικό σου. Ωραία, λοιπόν. Μιλάγαμε που λέμε με την Γεωργία προηγουμένως και επειδή έχει το Δεκέμβριος και προφανώς έχονται γιορτές και το ένα και το άλλο και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι
Εντάξει, να έχουμε κόσμο για ένα, άλλο ένα τουρνουά το οποίο γίνεται κάθε τρίτη πάλι, δεν ξέρω. Βλέπουμε τέλος πάντων. Αλλά επειδή κάνουμε πολλά τουρνουά γκυρίες 1v1s όπως κάνουμε τώρα, όπως συνήθως, σκεφτόμαστε να κάνουμε λίγο shake-up τα πράγματα, έτσι μία φορά, μια στο τόσο. Και είχαμε την ιδέα, άμα είναι να κάνουμε ένα team exhibition match, ώστε να έχουμε δύο teams και με κανόνες όπως μου εξηγήθηκαν από ανώτερες δυνάμεις που ονομάζονται Mikado style, να έχουμε δύο teams τα οποία θα κάνουν face-off με τον άλλον. Βέβαια, προφανώς για να γίνει αυτό θέλουμε αρκετά άτομα. Πιο πολλά από ό,τι συνήθως έχουμε στο Greek, δηλαδή τουλάχιστον 12 άτομα. Σήμερα, ας πούμε, περίπου. Ω, σήμερα τουλάχιστον, ναι. Που σήμερα ήμασταν πολύ πολλά άτομα. Ήμασταν full, ήμασταν full. Σήμερα ήταν το Greek. Ναι, ήμασταν το Greek με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ever. Που πω, συγχαρητήριά μας, ε. Ναι. Οπότε, για να κλείσω αυτό που έλεγα για το Team Exhibition, ήταν όποιος ενδιαφέρεται τέλος πάντων για το αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Να δείξει, ξέρω εγώ, να μας πει, ξέρω εγώ, μια κουβέντα ότι έχει ένα ενδιαφέρον, να αρχίσουμε, ξέρω εγώ, να το οργανώνουμε και να βλέπουμε, ξέρω εγώ, ποιοι ενδιαφέρονται και πότε. Αυτό. Να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ θα ήθελα πολύ να κάνουμε ένα Αθήνα εναντίον Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω άμα με τα άτομα, άμα βολεύει. Άμα μπει και κανένας, μαλακοπίτουρος, ίσως, μήπως. Κανένας σας προπούλης, ναι. Μήπως. Και για το προηγούμενο πηγαίνει, κανένας σας προπούλης να μπει, κανένας... Κανένας κουάρκ, Τηλεπόρνος. βλέπουμε και confirmation από τον κουάρκ εδώ, ναι, ας κάνουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Θα μπει, όποτε έχω άλλο ένα player. Ναι, γενικά όποιος έχει ενδιαφέρει, όποιος ενδιαφέρεται αυτό, ας δείξει ένα ενδιαφέρον. Είναι αυτό, ας μας στείλει ένα ενδιαφέρον, ξέρω εγώ. Να δούμε πώς είμαστε. Για να το πω και στον Λέωναρντ εδώ πέρα, δεν κάνει κανένας commit. Απλά μας λέει ότι ενδιαφέρεται. Δεν κάνει κανένας commit. Είναι ακόμα στον αέρα. Απλά θα δούμε πότε θα πάει. Αξίω. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται, ας κάνει, ξέρω εγώ, ένα... Ξέρω, να κάνω ένα μικρό post και να κάνουμε react από κάτω που ενδιαφέρονται. Θα δούμε. Ναι, αξίω. Αυτό. Θα δούμε. Απλά το πετάμε σαν ιδέα. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν ενδιαφέροντες, basically. Μπορούμε να το οργανώσουμε μετά και μετά να κάνουμε και άλλα πράγματα πιο περίπλοκα. Με teams και τέτοια πράγματα, exhibitions. Όχι, ο GBC είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Πιο κοντά μου είναι. Ο GBC Θεσσαλονίκη μπορεί να πας στα γόνατα ελεύθερα εσύ, από τη λες. Είναι κοντά μου. Λοιπόν, that's it from me. Thank you very much for your attention. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε join το Greek Gear και με ακούγατε εμένα να μιλάω σαν παλαβός για τόση ώρα. Εμείς ευχαριστούμε, Jay. Εμείς. Λοιπόν, thank you very much. Okay, και έχω ένα τελευταίο announcement. Τα δύο παιδιά σήμερα πήγαν στο net το οποίο θα... Αυτό είναι για τα offline, okay, όποιος δεν ενδιαφέρεται απλά. Ευχαριστώ που πήκατε, δεν χρειάζεται να με ακούσετε. Ελπίζω να περάσει τόσο καλά, πέρασα κι εγώ έτσι. Γιατί εγώ πέρασα αρκετά καλά. Anyways, τώρα για τα offline. Πήγαν δύο παιδιά... Συγγνώμη, απλά ήθελα να θυμήθηκα. Για το επόμενο Greek που γίνεται bi-weekly, το θυμίσω, και όπου... Άμα να πάνε schedule, θα γίνει 14, φαντάζομαι. That's it. Ναι, σε δύο εβδομάδες από τώρα. That's it, yep. Bi-weekly. Join the bi-weekly Blakes. Blakes. Okay. Good night σε όλους. Anyways, αυτοί που ενδιαφέρονται για το offline τώρα, πήγανε δύο παιδιά σήμερα στο Battle.net στο τέλος που θα το κάνουμε και δεν είχαν κανένα απολύτως θέμα. Μιλήσαμε και εκεί, είχαμε πάει κάτι παιδιά. Βασικά, εγώ και ο Στέρης είχαμε πάει.